πρέπει βασίζει τη φορολογία του, βασίζει τη φορολογική του πολιτική πάνω στις συνταγματικές αρχές. Έτσι ώστε να μην μπορεί κάθε κυβέρνηση να αυθρεντεί βάζοντας όποιους φόρους και όποτε νομίζει και όσο νομίζει με σκοπό να εξυπηρετήσει αλλότερα συμφέροντα. Έτσι και στην ελληνική ένωμη τάξη υπάρχουν δύο βασικές αρχές συνταγματικές επάνω οι οποίες είναι τα θεμέλια της φορολογικής νομοθεσίας. Η μία συνταγματική αρχή είναι το άρθρο 4, το οποίο ορίζει στην παράγραφο 5 ότι όλοι οι Έλληνες εισφέρουν στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, και το άλλο άρθρο είναι το άρθρο 78, έτσι, που ορίζει ότι δεν μπορούν να επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι και δεν μπορούν να επιβάλλονται άλλου είδους επιβαρύνσεις φορολογικές πέρα από τους φόρους, με το να τους βαφτίζουν με διάφορες άλλες ονομασίες όπως έκτακτες φορές και τέλη κτλ. Οτιδήποτε μπαίνει έκτακτα μπαίνει μόνο για μία φορολογική περίοδο και δεν μπορεί να είναι ποτέ αναδρομική η επιβολή κάποιου φόρου. Αν λοιπόν σήμερα δούμε την ισχύουσα νομοθεσία, τη φορολογική, αλλά και αυτή που έρχεται, και δυστυχώς είχαμε υπολογίσει σήμερα να είχαμε το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά λόγω της αναβολής της κατάθεσης του στη Βουλή δεν το έχουμε και έτσι δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, όπως υποψιαζόμαστε και από τις ήδη υπάρχουσες διαρροές, τι μας περιμένει. Αν δούμε λοιπόν την φορολογία, την σημερινή αλλά και την μελλοντική, δεν υπάρχει διάταξη που να μην καταστρατηγεί το Σύνταγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας φόρος, τέλος, εισφορά, οτιδήποτε, που να μην είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και προηγουμένως, ότι κάθε ένας εισφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Δεν μπορείς δηλαδή να επιβάλλεις σε κανέναν πολίτη να εισφέρει φόρους, σφορές, τέλη κτλ. Περισσότερα από αυτά που μπορεί να σηκώσει. Οι δυνάμεις από την άλλη πλευρά ως δύναμη φορολογική, φοροδοτική ικανότητα, ορίζεται η πραγματική δυνατότητα που έχει ο πολίτης και όχι αυτό που κατέχει ή αυτό που δεν του προσφέρει καμία πρόσοδο. Δηλαδή η φορολογία πρέπει να είναι επί του εισοδήματος, επί του προσοδοφόρου, επί της προσόδου. Δεν μπορεί να είναι για τέλος, όπως λένε το τέλος επιδεύματος, αλλά για φόρο. Πάλι και αυτό δισταγματικό, διότι είναι φόρος εφόσον καλύπτει από τα πράγματα, καλύπτει έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Το ίδιο η κυβέρνηση το λέει αυτό. Παραβιάζει την αρχή της συνταγματικής ισότητας που προβλέπει το άρθρο 4 του Συντάγματος, γιατί δεν επιβάλλεται ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα, δηλαδή με το τι δυνατότητα έχει ο καθένας, αλλά επιβάλλεται τον ακίνητο. Το ακίνητο δεν σημαίνει ότι όταν έχω εγώ ένα ακίνητο ότι έχω και φοροδοτική ικανότητα, γιατί αυτό μπορεί, το ακίνητο μπορεί να είναι απρόσωπο. Άλλωστε, γίνεται και άνηση μεταχείριση εν προκειμένου με το χαράτσι, διότι δεν επιβάλλεται σε άλλα κίνητα τα οποία είναι προσοδοφόρα αλλά δεν ηλεκτροδοτούνται, ούτε επιβάλλεται σε βιοτεχνικά ή βιομηχανικά αυτοκίνητα, είτε σε ειδικά που έχουν εξαιρεθεί, ούτε σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο μπορεί ο άλλος να το νοικιάσει για να έχει μέσα μια επιχείρηση, χωρίς να τα αναγνωματοδοτείται αυτή. Άλλος τρόπος λοιπόν επιβάρυνσης των ακινήτων είναι το φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, το οποίο θα έρθει τώρα, δεν το έχετε δει ακόμα, δεν το έχετε δει και δεν έχει καμία σχέση με το ΕΤΑΚ. Είναι πολλαπλάσιο το ΕΤΑΚ,
Όσοι δηλαδή έχουν κάποιο ακίνητο το οποίο υπερβαίνει το αφορολόγητο, θα δουν το φόρο αυτό και θα παίρνουν χαπάκια για να συνέλθουν. Αυτό δεν το ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση με, τα ψίχουλα που μαζεύανε από το ΕΤΑΚ. Και εδώ πέρα έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Επιβαρύνεται ένα ακίνητο ως κεφάλαιο, ως ισορρευμένο κεφάλαιο, τη στιγμή που υπάρχουν τραπεζικές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές εταιριών εισηγμένων, μη εισηγμένων, αυτοκίνητα, σκάφη κτλ. Τα οποία δεν επιβαρύνονται ανάλογα, δηλαδή πολλές φορές οι τραπεζικές καταθέσεις επιβαρύνονται μόνο με τη φορολογία του τόπου που παράγεται από αυτό, όχι με την κατοχή του κεφαλαίου. Ενώ έχουμε δηλαδή κατοχή ακινήτου απρόσοδου, το οποίο επιβαρύνεται με φορολογία, από την άλλη έχουμε κατοχή κεφαλαίου, το οποίο δεν επιβαρύνεται. Επιβαρύνεται μόνο σε ένα ποστό ο τόκος που παράγεται, και με αποτέλεσμα, ενώ περιουσία εννοείται το σύνολο της περιουσίας κάθε προσώπου, όχι μόνο της κινητής αλλά και της ακίνητης, όχι μόνο της ακίνητης αλλά και της κινητής, εντούτοις φορολογείται μόνο το ακίνητο. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης για κατοικίες άνω των 200 τετραγωνικών, το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων, το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιόχρηση επαγγελματικής στέγης και δεύτερης κατοικίας, καθώς και το μελλοντικό φόρο ιδιοκατοίκησης, ο οποίος είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, φόρος ιδιοκατοίκησης, ήδη το είπανε, αλλά δεν το έχουν ακόμα σχηματοποιήσει, θα είναι ένα ποσοστό 3,5% επί της τιμής ζώνης κτλ. Και θα βγαίνει στον καθένα ανεξάρτητα με το αν έχει άλλα κίνητα όχι, αλλά για το σπίτι του θα βγαίνει κανονικά ένα ενίκιο. Έτσι. Λοιπόν. Η φορολογία επί των ακινήτων είναι η μία μέθοδος για να μας εξαντλειώσουν και συγχρόνως να καταστήσουν την ακίνητη περιουσία ασύμφορη ή στη συνέχεια να την περάσουν πλέον να περάσουν πλέον στην κατάσχεση και στην ουσιαστικά αναγκαστική απαλωτρίωση χωρίς όμως αποζημίωση, προκειμένου να έρθουν μετά οι τράπεζες με τις δικές τους real estate εταιρείες και να σου πούνε εντάξει, εσύ δεν μπορείς να το συντηρήσεις το ακίνητο, φέρ' το σε εμάς που μπορούμε. Λοιπόν, τώρα η φορολογία, ο άλλος τρόπος λοιπόν εξαντλίωσης είναι η φορολογία επί των εισοδημάτων. Είναι το τέλος επιτιδεύματος, που και αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό από τα δικαστήρια, διότι επιβαρύνει όλους τους επαγγελματίες ανεξάρτητα από την φορολογική τους ικανότητα. Λες και είμαστε όλοι το ίδιο, όλοι κερδίζουμε τα ίδια λεφτά, όλοι είμαστε στην ίδια προνομίου υποθέση, όχι. Πάλι εκεί πέρα η αρχή της ισότητας παραβιάζεται, αλλά και της φορολογικής ικανότητας. Έτσι. Καθώς και τα τεκμήρια διαβίωσης που έχουν ήδη εφαρμόζονται από εδώ πέρα, θα είδατε τις φορολογικές σας δηλώσεις, όσοι έχετε και ειδικά κάποιο αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού ή έχετε μεγαλύτερη κατοικία από 200 τετραγωνικά, ότι μέσα στο εκαθαριστικό, χωρίς να το καταλάβετε, έχουν αυξηθεί οι φόροι, γιατί έχουν θεωρήσει ότι επειδή κατέχετε ένα αυτοκίνητο έχετε και μεγαλύτερη αφορολογική ικανότητα. Η κατάργηση του αφορολογήτου, που είναι και το πιο σημαντικό έτσι εδώ πέρα, παρόλο ότι τώρα με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο προσπαθούν κάπως αυτό να το απαλύνουν, να μην φαίνεται. Στην ουσία όμως έχουν ήδη αποφασίσει την κατάργηση του αφορολογήτου, έτσι ώστε να αφορολογείται από το πρώτο ευρώ και ο επαγγελματίας και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Δηλαδή φορολογείται το ψωμί που τρώμε, το ψωμί που τρώνε τα παιδιά μας, φορολογείται πλέον. Ε,
και οι έκτακτες φορολογικές εισφορές. Αυτές δηλαδή που ήδη έχουν κριθεί και γιατί έχουν επιβληθεί και παλιότερα, έτσι. Ήδη έχουν κριθεί συνταγματικές, τις επαναφέρουν για εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ και ήδη μάλιστα και ο συνήγορος του πολίτη έχει βγάλει και έχει στείλει και επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών ότι οι έκτακτες εισφορές αυτές είναι προεπόντως αντισυνταγματικές, διότι ξαναφορολογούν το εισόδημα. Δηλαδή, έχετε φορολογηθεί μια φορά από την δήλωση που υποβάλατε, έρχονται μετά και σου λένε, σε αυτό που δήλωσες και έχει φορολογηθεί, σου επιβάλλω έκτακτη εισφορά για τους λόγους που αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να την επιβάλλουν. Κλείνοντας εν συντομία, αυτό αν κάτσουμε και υπολογίσουμε σήμερα και πούμε ότι εμπίπτουμε σε όλες αυτές τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για φορολογίες, εισφορές κτλ. Ο φόρος εισοδήματος, αν κάτσουμε και προσθέσουμε όλα αυτά, όλους αυτούς τους συντελεστές, ξεπερνάει το 60%. Πείτε δηλαδή ότι εσείς είστε επαγγελματίας, έχετε και νοικιάζετε και ένα ακίνητο, μια κατοικία κάπου, σε κάποιον άνθρωπο, έχετε και ένα άλλο ακίνητο μη προσοδοφόρο. Αν αθροίσουμε μαζί με τις έκτακτες φορές όλους αυτούς τους φόρους με συντελεστή φορολογία στο 42%, φτάνουμε στο 60,5%. Πράγμα που σημαίνει ότι σου απαγορεύουν πλέον να ζεις, όχι απλά να εξαθλειωθείς, σου απαγορεύουν να ζήσεις στην ουσία. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι προφανής. Σε συνεργασία με τις τράπεζες που θα σας πει σε λίγο ο Μάριος ο Μαρινάκος τι συμβαίνει, να βάλουν χέρι στο τελευταίο καταφύγιο του Έλληνα που είναι η ατομική ιδιοκτησία. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες και οι Ιρλανδοί είναι οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν ποσοστό ιδιοκατοίκησης πάνω από 90%. 93% εμείς, 95% οι Ιρλανδοί. Και δεν είναι τυχαίο ότι και δύο χώρες αυτές μπήκαν στο μνημόνιο. Και οι Ισπανοί που ξεκίνησαν, ας πούμε, την δεκαετία του 2000 να αγοράζουν με τραπεζικά δάνεια εκατομμύρια κατοικίες, τώρα τις χάνουν ένας-ένας, ήδη από το 2010 έχουν ξεκινήσει χιλιάδες εξώσεις. Εκεί δεν απαγορεύονται, δεν έχουν παγώσει εξώσεις εκεί, έτσι, και συνεχίζουν ακάθετα. Όταν λοιπόν εσείς δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τους φόρους σας, θα έρθει το real estate της τράπεζας και θα σας πει μην ανησυχείτε, θα αναλάβουμε εμείς το ακίνητό σας και θα σας το νοικιάσουμε για 99 χρόνια. Αν καταφέρετε και στα 100 το εξοφλήσετε, έχει καλώς. Αυτά έτσι εν ολίγης, θα πούμε και στη συνέχεια στην κουβέντα και άλλα. Τώρα θα ήθελα να πάρει το λόγο ο Μάριος Μαρινάκος, ο οποίος έχει δώσει, να ξέρετε, γιατί εγώ παρεμπιπτόντως ασχολήθηκα με το αντικείμενο. Ο Μάριος Μαρινάκος εδώ και 2 και πλέον χρόνια έχει δώσει μάχη με τις τράπεζες, δίνει καθημερινά μάχες με τις τράπεζες και έχει κερδίσει πολλές από αυτές και μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και τον προσωπικό του αγώνα, έτσι, έχει ωφεληθεί και το ΕΠΑΜ γιατί έχει μάθει πράγματα από αυτόν, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, διότι ανοίγει καινούργιους δρόμους στην αντιμετώπιση της μάχης, στην αντιμετώπιση της επίθεσης των τραπεζών απέναντι στην ατομική ιδιοκτησία. Μαρία. Καταρχάς, ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Είναι εξαιρετικά τιμητικό από έναν δικηγόρο παραρρέω που έχω και συμβουλίο επικρατείας να πω τέτοια λόγια. Εγώ που είμαι ένας δικηγόρος παρεπέτας, ακόμα είμαι μικρούλης σε σχέση με τον Γιάννη. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εκεί που το άκουσε ο Γιάννης.
από τη φορολογία. Ανέλυσε πάρα πολύ ωραία το νομικό κομμάτι ενός κράτους το οποίο υπερφορολογεί. Όταν όμως ένα κράτος υπερφορολογεί, τότε αυτό δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα. Αν δηλαδή υπολογίσουμε ότι στο εισόδημά σας έχετε 60% παρακράτηση φόρου, σύν ένα περίπου 30% μηνιαίες δόσεις, 30% του μηνιαίου σας εισοδήματος ως δόσεις στεγαστικού δανείου, ή τουλάχιστον τόσο θα έπρεπε να είναι, τότε φτάνουμε σε ένα 90% των εισοδημάτων σας, το οποίο διατίθεται προς τρίτους. Τι σας απομένει λοιπόν να ζήσετε, έστω ότι παίρνετε ένα μισθό 1.000 ευρώ. Αυτό το οποίο σας απομένει να ζήσετε είναι 100 ευρώ. Το 10%. Τα υπόλοιπα είναι ήδη διατεθειμένα. Σαν να μην είναι δικά σας χρήματα. Δηλαδή, ένα 60% με τον Α ή Β τρόπο σας το απομιζά το ελληνικό δημόσιο. Ένα υπόλοιπο 30% κατά μέσο όρο σας το απομιζούν οι τράπεζες. Και η τέλεια απομένεται με 100 ευρώ. Γι' αυτό και δεν βγαίνετε πέρα. Και αυτό δεν είναι γιατί το λέω εγώ, αυτό είναι γιατί υπάρχει από 28 Ιουνίου του 2012 κυκλοφόρησε μια έκθεση εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι κανένας Ινστιτούτου, δεν είναι κάποιου αυθαίρετου επιστήμονα, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα το 68% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αναφέρει ότι το 60% του πληθυσμού ζει με εισόδημα κάτω από το μέσο εθνικό εισόδημα. Και 40% του εισοδήματός σας προορίζεται για ενίκιο ή αποπληρωμή στεγαστικού δανείου. Δεν τα λέω. Τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια πολυσέλιδη έκθεση, 120 περίπου σελίδων, είναι όλοι στα αγγλικά, είναι διαθέσιμη όμως στο ίντερνετ σε όλους σας. Τα λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υποτιθέμενος εταίρος μας. Ελάτε λοιπόν εσείς τώρα να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο εταίρος την ώρα που λέει ότι το 68% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας να έρχεται με το στόμα της κυρίας Μέρκελ και να λέει θέλω φόρους. Θέλω μέτρα. Από ποιους? Από τους φτωχούς. Άρα εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Το ζήτημα δεν είναι τόσο οικονομικό. Το ζήτημα είναι λίγο διαφορετικό. Μπορεί να έχει οικονομικό προσωπείο, αλλά στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι μείζον και είναι πολιτικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τον 21ο αιώνα και μάλιστα στην πρώτη δεκαετία, αν θέλετε, του 21ου αιώνα, ανακαλύψαμε ένα νέο υπερόπλο. Τον 20ο αιώνα είχαμε τα Λούκια. Είχαμε τα πυρηνικά όπλα, είχαμε τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Τον 21ο αιώνα έχουμε το χρέος. Και το χρέος πηγάζει από πού, δηλαδή σας λένε ότι χρωστάμε, αλλά δεν σας είπανε ποτέ σε ποιους χρωστάμε. Δηλαδή, ποιοι είναι ρε παιδί μου αυτούς τους οποίους πρέπει να πληρώσουμε, εντέλει να τους πληρώσουμε και να εξοπλίσουμε. Αυτή είναι η τράπεζα. Γιατί αυτοί οι οποίοι αγόραζαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, και ο ομόλογο του ελληνικού δημοσίου σημαίνει ότι είναι ένα χαρτάκι στο οποίο το ελληνικό δημόσιο, παλιά του μορφή χαρτί, τώρα είναι άλλο τίτλο, είναι ηλεκτρονική τραφή, έλεγε το ελληνικό δημόσιο σου δίνω αυτό το χαρτί και μου δίνει εσύ χρήματα για του ομολογό του μπροστά. Εξού και η λέξη ομόλογο. Είναι ομολογία χρέου. Ποιοι αγόραζαν λοιπόν ομόλογα? Αν είχατε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις νομικών δεδομένων όπως τις χρησιμοποιούμε εμείς οι δικηγόροι, θα μπορούσατε να μπείτε σε μία από αυτές και να δείτε ότι ποτέ δεν σταμάτησε να αγοράζει χρέος του ελληνικού δημοσίου μία οποιαδήποτε τράπεζα. Μα με την έννοια αυτή θα μου πείτε οφείλουμε στις τράπεζες. Εν μέρει ναι. Αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει. Και να εξηγήσουμε γιατί. Όταν μία τράπεζα αγοράζει χρέος του ελληνικού δημοσίου, καθίσταται και προνομιακός συνομιλητής του. Δηλαδή, όταν αγοράζει τόσα δισεκατομμύρια χρέους, δεν θα πάει ποτέ να τα διαμαρτυρήσει ως ομόλογα ή να κηρύξει το κράτος εκτόχευση, αποκτά άλλου είδους προνόμιο. Αντιστοίχως, αυτά τα προνόμια που αποκτά η τράπεζα όμως δεν θα πρέπει να αποσβαίνει και από τις απαιτήσεις της έναντι ημών. Δηλαδή, η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, στο χαρτοφυλάκιο, έχει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού χρέους. Την ίδια ώρα απαιτεί άλλα δισεκατομμύρια από εσάς και παίρνει άλλα δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα πληρώνεται από δύο πλευρές, δηλαδή από τον Έλληνα πολίτη και από το ελληνικό δημόσιο, την ίδια ώρα που οφείλει ήδη να πληρώνει ή τουλάχιστον επιλέγει να πληρώνει μόνο το ελληνικό δημόσιο. Σας μπερδεύω, το ξέρω. Θα πάμε σε πιο απλά πράγματα και θα το εξηγήσω. Για να καταλάβετε τι εννοώ, να λέω ότι οι τράπεζες αγοράζανε χρέος. Αγοράζανε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και τα αγοράζανε με την υπόσχεση ότι θα πάρουν κέρδος. Γιατί το ελληνικό δημόσιο για να αγοράσει κάποιος το χρέος του έδινε την προοπτική της σίγουρης κερδοφορίας. Τη δεκαετία του 90, μάλιστα στις αρχές, υπήρχε και μια ωραία διαφήμιση, έτσι πλέον είναι χάλι η διαφήμιση, είναι ξεπερασμένη, αλλά έλεγε εσύ αγόρασες ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Έχουν 20% τόπο.
Σε 5 χρόνια τότε διπλασίαζε ο καθένας τα λεφτά του εφόσον επένδυε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Περίπου 25 για τσπά νεφρά. Περίπου το ίδιο έκαναν και οι τράπεζες. Δηλαδή αγοράζανε χρέος. Όχι γιατί ήταν πονόψυχες, αλλά γιατί υπολόγιζαν ότι τα λεφτά τους θα τα διπλασιάσουν εντός τετραετίας ή εντός πενταετίας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε το 2009 να έρθει ο Παπανδρέου από το λεφτά υπάρχουν και να μας πει ο ΓΑΠ ο Παπανδρέου και να μας πει ότι πρέπει να μπούμε στο μνημόνιο. Και βέβαια είχαμε και την αμήνυτη έκφραση του κυρίου Μπάρτελ, ο οποίος θα δεν κάνω λάθος εδώ εκλέγεται στο υπόλοιπο Αττικής, να μας πει ότι το μνημόνιο είναι ευτυχία και ότι είναι ευλογία για τον τόπο. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε γιατί δεν ασχολούμαι με γελία παχύσαρκα υποκείμενα. Τι ήταν το μνημόνιο? Το μνημόνιο ήταν ο τρόπος που οι τράπεζες θα πληρωθούν όλη την αγορά του χρέους. Αγόρασαν χρέος, ζήτησαν τα λεφτά τους πίσω και έπρεπε να πάρουν πίσω και το κεφάλαιό τους και τους στόχους που τους υποσχέθηκε το ελληνικό δημόσιο. Και ποιος θα πληρώνει όλα αυτά? Με βάση το μνημόνιο και κάθε μνημόνιο μεταγενέστερο του μνημονίου, εσείς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το υπερόπλευρο του χρέους. Βέβαια στο ελληνικό χρέος είχαν εκτεθεί πέρα από ελληνικές τράπεζες και οι διεθνείς τράπεζες. Οι UBS, οι Lehman Brothers, αυτές καταρρεύσαν. Υπάρχουν όμως και άλλες τράπεζες όπως η Citibank, η HSBC και πάει λέγοντας. Όλες αυτές οι τράπεζες λοιπόν ήρθαν και είπαν ξαφνικά εμείς απαιτούμε τα λεφτά μας, θέλουμε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Και έτσι λοιπόν το ελληνικό δημόσιο βρέθηκε καταχρεωμένο. Στην πραγματικότητα το ελληνικό δημόσιο έτσι κάνει ιστορία να αναφέρουμε ότι βγήκε μια απολογιστική εφαρμογή του προϋπολογισμού πέρσι τον Μάρτη, η οποία έδειχνε ότι πρωτογενώς έχει περισσότερα έσοδα παρά έξοδα. Αν αφαιρούσαμε δηλαδή τα τοποχρεωλήσια, αυτά που απαιτούν οι τράπεζες, τότε το ελληνικό δημόσιο παράγει αρκετό χρήμα που του επιτρέπει να συντηρηθεί. Και μάλιστα παράγει και ένα πλεόνασμα 0,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, καταρχάς το παραμύθι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις αν συμβεί οτιδήποτε, είναι αιώλιο και το αποδεικνύει το ίδιο το Υπουργείο των Οικονομικών, γιατί αυτά που σας λέω είναι αντιαρτημένα στην ιστοσελίδα. Δυστυχώς δεν τα έχω μαζί μου, έψαχνα τόση ώρα την τσάντα μου, δεν τα βρήκα, αλλά είναι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ήρθαν λοιπόν οι τράπεζες και επειδή απαιτήσανε το χρέος τους πίσω, λέει το ελληνικό δημόσιο: εγώ λεφτά δεν έχω και ας σας κουρέψω κιόλας το χρέος, άρα δεν θα σας δώσω τα λεφτά πίσω, αλλά την ίδια ώρα θα πάρετε 50 δις από την τωρινή δόση, θα πάρετε 20 από την προηγούμενη, 70 από την επόμενη και εν πάση περιπτώσει συνολικά θα σας χρηματοδοτήσω με 210 δις. Εξηγήστε μου κάτι που δεν καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι χαζός δικηγόρος. Αν εγώ σας χρωστάω 100 ευρώ, μου κουρέψετε το χρέος και μου πείτε ότι θα πάρω 50 και εκ των υστέρων τα 50 μου τα δώσω από το παράθυρο, πάλι δεν πήρατε 100 ευρώ. Αυτό είναι. Κουρέψαμε το χρέος για τα μάτια του κόσμου μέσω του PSI και εκ των υστέρων τους χρηματοδοτούμε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Οι τράπεζες δεν χάσανε. Το περίεργο είναι ότι ενώ τους χρηματοδοτούμε κανονικά μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή μέσω δημοσίου χρήματος, δικού σας χρήματος εδώ. Γιατί όποιο βγαίνει έξω τώρα για να αγοράσει ένα παγίδα τσιγάρα πληρώνει φόρο, ΦΠΑ, φόρο καπνού. Πληρώνει 30 ειδών φορολογίες για αυτό το πραγματάκι. Με δικό σας χρήμα λοιπόν χρηματοδοτούμε τις τράπεζες. Την ίδια ώρα όμως η τράπεζα διατηρεί ακέραιη την απέτησή σας καθημερινά. Δηλαδή αν έχει ένα στεγαστικό δάνειο της τάξης 100.000 ευρώ, η τράπεζα θέλει 100.000 ευρώ συν τους στόχους συν τα έξω. Είναι πολύ λογικό αυτό. Αφού τους πληρώνουμε έστω και εμέσως. Όχι μόνο δεν είναι ελληνικό, αλλά σας δώσω και ένα παράδειγμα: οι τράπεζες φροντίζουν με κάτι τέτοιες συμβασούλες, σαν αυτή εδώ που σας δείχνω σήμερα στην στενοφέρεια του Λίβερ. Με κάτι τέτοιες συμβάσεις που υπογράφαμε όλοι, φροντίζουν το χρέος να το διπλασιάζουν ή να το τριπλασιάζουν. Γιατί αυτή εδώ η σύμβαση που βλέπετε είναι η αγορά ενός αυτοκινήτου. Είναι κατανοητικής πίστης, δηλαδή. Με αυτή τη σύμβαση, μια κοπελίτσα, μια ιδιωτική υπάλληλος πήγε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Αγόρασε το αυτοκίνητο χωρίς να το ξέρει, της εξέδωσαν και πιστωτική κάρτα. 13,9% του εκφύγει της πιστωτικής κάρτας. Προσέξτε τώρα μεθόδευση. Όσο πλήρωνε κανονικά τις δόσεις της, είχε επιτόκιο 6,23%. Εάν δεν πλήρωνε μία δόση, τη δόση αυτή πληρώνονταν από την πιστωτική κάρτα απευθείας και η δόση αυτή το κυζόταν επί δύο φορές, δηλαδή την πληρωνόταν με το 6,23% του δανείου και αυτόματα έμπαινε στην πιστωτική, οπότε χρεωνόταν άλλο 13,9%. Το καλό αυτή είχε αποπληρώσει
το 74% της οφειλής, αύριο συζητιέται στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της τράπεζας γιατί ζητάει να της πάρει πίσω το αυτοκίνητο. Με τέτοιο τρόπο λοιπόν αυτή η κοπέλα βρέθηκε υπερχρεωμένη. Με τον ίδιο τρόπο υπερχρεωθήκατε όλοι σας. Με αυτά εδώ τα ψηλά γράμματα, τα περίφημα ψηλά γράμματα. Θα μου πείτε, μα καλά, μας αναφέρεις μια περίπτωση η οποία είναι ιδιωτική υπάλληλο. Με τους εμπόρους τι γίνεται. Με τους εμπόρους είναι λίγο ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εδώ σας έχω μια ομόρυθμη εταιρεία, είναι πελάτες μου, δεν αναφέρω ονόματα. Εδώ αυτά που βλέπετε ως κόκκινα είναι οι αναλήψεις που έχουν γίνει, τα κίτρινα είναι η χρέωση των εξόδων. Αυτό το δάνειο λοιπόν εκταμιεύθηκε το 2006 αρχική εκταμείευση. Έκτοτε έχει χρεωθεί με 2.000 ευρώ έξοδο, επί των οποίων ο πελάτης πληρώνει τόκο. 2.000 έξοδα, τα οποία είναι έξοδα, για παράδειγμα, για να δείτε, είναι έξοδα καθυστέρηση. Τα έξοδα καθυστέρηση, μάλιστα, μέσα σε ένα μήνα από 25 ευρώ πήγαν 30 και τον αμέσως επόμενο πήγαν 60. Χωρίς λόγο. Επειδή δεν τράπεζα. Αυτό το δάνειο έχει 2.000 ευρώ έξοδα. Αρχική εκταμείευση ήταν 30.000 ευρώ. Ξέρετε πόσα έχει πληρώσει μέχρι τώρα ο άνθρωπος. 140.262 ευρώ. Πόσα χρωστάει ακόμα, 42.976. Αυτό λοιπόν είναι το τραπεζικό σύστημα. Και το ακόμα ωραιότερο είναι ότι απέναντι σε αυτό το τραπεζικό σύστημα υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σας προστατεύει. Δηλαδή υπάρχει και ο νόμος 2251 του 1994 με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομική τάξη δύο κοινωνικές οδηγίες και τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γιατί είναι ο νόμος περί προστασίας του καταναλωτή. Ναι, όταν μπαίνετε σε μια τράπεζα και όταν υπογράφατε ένα δάνειο, ήσασταν καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου. Καταναλώνατε χρήμα, αυτό που μιλάει η τράπεζα. Θα μου πείτε βέβαια ότι εφόσον εκταμείευσα το δάνειο, γιατί όταν κάνουμε μια σύμβαση δανείου, επί της ουσίας είναι δύο σύμβασεις, έτσι είναι η υπογραφή της σύμβασης με την τράπεζα. Υπογράφουμε και μετά είναι η σύμβαση της εκταμείευσης που παίρνουμε τα λεφτά στο χέρι. Όταν υπογράφουμε το δάνειο μας έδωσε λεφτά. Άρα πρέπει να τους γυρίσουμε τα λεφτά πίσω. Ναι. Και αυτό είναι στο εν μέρη. Για να ιδρυθεί μια τράπεζα από τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών, ανωνύμων τραπεζικών εταιριών, θέλει μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μια τράπεζα ξεκίνησε με 100 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι όμως το 2005 επί εποχής Καραμαλή που ανακοίνωνε αύξηση της κερδοφορίας η Εθνική στο εξάμηνο κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, από 100 εκατομμύρια να παραχθεί αύξηση κερδοφορίας κατά 1 δις δεν γίνεται. Άρα τα λεφτά που δίνει η τράπεζα σε εσάς που έδωσε, μάλλον δεν ήταν δικά της. Και τι νοσί ήταν, ήταν δικά σας. Είναι η καταθετική βάση. Αυτό που έχετε ακούσει να λένε ότι μειώθηκαν οι καταθέσεις της τράπεζας και όταν το λένε υδρώνουν όλοι σε αυτό το οικονομικό επιτελείο των τριών τελευταίων κυβερνήσεων και φοβούνται τι θα γίνει με το τραπεζικό σύστημα. Γιατί υδρώνουν όλοι. Γιατί από τα μέσα του 20ου αιώνα βρήκαμε το κόλπο του fiat money, δηλαδή παράγουμε ψεύτικο χρήμα. Όχι από τα μέσα, περίπου από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αλλά να μην μπούμε σε τόσο ειδικές λεπτομέρειες. Fiat money είναι το ψεύτικο χρήμα, δηλαδή είναι μια λογιστική εγγραφή. Χρήμα είναι οτιδήποτε λογίζουμε ως χρήμα με μια απλή λογιστική εγγραφή σαν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι τράπεζες όμως χρειαζόταν όταν θα πάτε εσείς ως πελάτες να σας δώσουν κάτι στα χέρια σας ως μετρητό. Για τον λόγο αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσαν τα χρήματα των καταθέσεων. Σε περίπτωση δεν το γνωρίζετε, όταν κάνετε μια κατάθεση στην τράπεζα, αυτή η κατάθεση σημαίνει ότι μεταβιβάζετε τα χρήματά σας κατά κυριότητα. Τα χάνετε. Είναι πλέον της τράπεζας. Εσείς αποκτάτε μόνο δικαίωμα προσδοκίας. Η σύμβαση αυτή λέγεται ανώμαλη παρακαταθήκη. Νομικά. Αποκτάτε δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο λέει ότι όταν θα πάτε με το βιβλιάριο, θα προσδοκά την τράπεζα να σας επιστρέψει το ποσό που αναγράφεται στο βιβλιάριο. Αλλά τα χρήματα πλέον τα διαχειρίζεται η τράπεζα όπως αυτή επιθυμεί. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες είχαν αφενός τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις σας και αφετέρου είχαν μια δεύτερη εξωφρενική δυνατότητα που και στην Ελλάδα τους παρασχέθηκε και μάλιστα με νόμο. Ήταν να κόβουν ηλεκτρονικό χρήμα. Εξού και οι τόσες πιστωτικές κάρτες που παίρνατε στα σπίτια σας, προεγκεκριμένες και σας έλεγαν περάστε από την τράπεζα να πάρετε το πίνι. Όταν η τράπεζα εκδίδει μια πιστωτική κάρτα και σας λέει έχετε ένα πιστωτικό όριο 10.000 ευρώ, τότε είναι σαν να έχετε ένα λογαριασμό στην τράπεζα με 10.000 ευρώ. Αυτά τα 10.000 ευρώ όμως προέκυψαν επί της ουσίας από παρθενογέννηση. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο καταθετικός λογαριασμός ο δικός σας, ούτε είχατε καταθέσει τα 10.000 ευρώ. Ή αν το θέλετε διαφορετικά, αυτά τα 10.000 ευρώ είναι χρήμα καταθετών. Μα θα μου πείτε και πάλι,
Είχε τόσο χρήμα κατατεθειμένο στις ελληνικές τράπεζες ο ελληνικός λαός? Όχι. Εκεί είναι το περίπου παιχνίδι της μόχλευσης. Όταν λέμε μόχλευση, εννοούμε ότι παίρνουμε ένα ευρώ και με αυτό το ένα ευρώ μπορώ να δανειοδοτήσω 100 από εσάς από ένα ευρώ στο καθένα. Έχουμε λοιπόν μία μόχλευση της τάξης του 100. Όπως λέει ο Δημήτρης ο Καζάκης, μόχλευση της τάξης του 40, δηλαδή να πάρω ένα ευρώ και το δανειοδοτήσω σε 40 από εσάς από ένα ευρώ στον καθένα σας, τότε έχουμε συνθήκες φτώχευσης. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης λέει ότι στο 40 έφτασε η Lehman Brothers, γι' αυτό και φτώχευσε. Στην Ελλάδα είχαμε ήδη δείκτη μοχλεύσεων περίπου στο 30% όταν η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο. Δηλαδή, οι καταθετικές βάσεις όλου του ελληνικού λαού είχαν δανειοδοτηθεί 30 φορές. Είχαν δώσει 30 φορές αέρα. Και αν θεωρήσω ότι η μία φορά είναι πραγματικά χρήματα δικά σας που ήταν στις τράπεζες, τότε 29 φορές αέρα δανειοδότησαν οι τράπεζες. Και επί των 29 φορών αέρα, ζητάνε σήμερα να πάρουν τα σπίτια σας, τους μισθούς σας, πραγματική περιουσία, το χρυσάφι σας μέσω των εγχειροδανειστηρίων, των παράνομων αυτών επιχειρήσεων, και συνδιαλέγονται με τον Υπουργό και με τον κάθε Υπουργό, γιατί λέει πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση για τα ιδιωτικά χρέη. Από πού? Από τον αέρα δεν παράγεται χρέος. Εδώ έχουμε ανατρέψει κάθε νόμο της φυσικής και κάθε κοινή λογική. Οι άνθρωποι εμπορεύονταν αέρα και προσδοκούν να πάρουν και κέρδος επί του αέρα και τον αέρα εξ ολοκλήρου πίσω. Αυτό είναι το τραπεζικό σύστημα σήμερα. Και απέναντι σε αυτό το τραπεζικό σύστημα έχουμε κάποιες καλές αποφάσεις, όπως είπε ο Γιάννης. Έχουμε κάποιες, βέβαια, αυτό εδώ που σας έρθω είναι μια έκθεση κατά σχέση, ο Γιάννης, δείτε πώς είναι. Κάπως έτσι θα είναι η κατά σχέση που θα σας έρθουν, με πολλές σφραγίδες και πολλά. Θα μου πείτε, αυτό φοβάμαι και γι' αυτό πληρώνω. Όχι, δεν πρέπει να το φοβάστε. Αυτό, η συγκεκριμένη μάλιστα είναι μια κατάσχεση που επαναλαμβάνεται 11 φορές στο ίδιο ακίνητο. Έχει γίνει 11 φορές κατάσχεση στο ίδιο ακίνητο. Πρόκειται για μια δανειολήπτρια η οποία έχει πληρώσει από ένα δάνειο 19.000 ευρώ, έχει πληρώσει 17.500 και χρωστάει άλλα 19.500. Αυτό έτσι για δικές σας γνώσεις. Δεν φοβόμαστε όμως, παρόλα αυτά δεν φοβόμαστε. Γιατί ακόμα υπάρχει και δικαιοσύνη και κοινή λογική. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε στην αντιδικία με μια τράπεζα, μπαίνουμε σε αντιδικία με την έννοια να εξηγήσουμε στο δικαστή όλα αυτά που θα πω σε εσάς με απλά ελληνικά, αλλά και να προστατευτούμε από τις διατάξεις του νόμου, γιατί υπάρχουν νόμοι. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Απλά δεν σας το είπε κανένας. Δεν ενημερώθηκε ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης για αυτό το νομικό πλαίσιο. Και μάλιστα υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων. Όχι μία, περισσότερες από 20 σημαντικές αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες ακούσετε το ωραίο και το παράδοξο. Επειδή πρόκειται για συλλογικές αγωγές, δηλαδή σύσχισαν ενώσεις καταναλωτών, όπως είναι το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το ΕΚΠΙΖΟ κτλ., κατά των τραπεζών, λέει ο νόμος ο 2251-94 ότι το δεδικασμένο τους έχει ισχύ έναντι πάντων. Δηλαδή, καλύπτει και εσάς. Και ας μην είσαστε μέλη της Ένωσης και ας μην είσασταν ενάγοντες στη συγκεκριμένη αγωγή. Μία τέτοια αγωγή είναι αυτή η βάση της οποίας εκδόθηκε τώρα η πρόσφατη 1101 του 12 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Σχετικά με το χαράτσι. Έκανε η Ένωση Καταναλωτών μία αγωγή και ζήτησε λοιπόν να κηρυχθεί το χαράτσι παράνομο. Πράγματι βγήκε το δικαστήριο και λέει το χαράτσι είναι παράνομο και δεν πρέπει να εισπράττεται από τη ΔΕΗ. Επιβάλλει μάλιστα στη ΔΕΗ και χρηματική ποινή σε περίπτωση που εξακολουθήσει να εισπράττει το χαράτσι. Δεδομένου ότι αυτή είναι συλλογική αγωγή που έχει ασκηθεί στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής αρμοδιότητας της ενώσεως των καταναλωτών. Αναπτύσσει το αποτέλεσμα της αγωγής αυτής, δηλαδή η απόφαση, αναπτύσσει ισχύ δεδικασμένο έναντι πάντων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στην αυθαιρεσία του ελληνικού δημοσίου. Την επόμενη μέρα βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών και είπε θα πληρώνετε κανονικά. Έχουμε καταργήσει και τη δικαιοσύνη. Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος δεν σέβεται ούτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και καλά έκανε η Χρυσή Αυγή και του κάνει μήνυση και σήμερα έφαγε και δεύτερη μήνυση από όσο γνωρίζω και υπάρχει και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη προκειμένου να μαζέψουν αυτόν τον υπουργό. Γιατί όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδας και επειδή έχουμε την απατηλή ψευδέστηση ακόμα,
ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο κράτος και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μπανανία και φέουδο, όπως θέλουν να μας καταστήσουν κάποιοι, οι δικαστικές αποφάσεις αυτή τη χώρα τηρούνται και υποχρεούνται όλοι να τις σέβονται, γιατί πολύ απλά η δικαστική εξουσία είναι η τρίτη συνταγματική εξουσία του συντάγματος. Επομένως, πρέπει να τις σέβονται οι άλλες δύο, η εκτελεστική και η νομοθετική. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε οι άλλες δύο. Γιατί η νομοθετική εξουσία έχει υποκατασταθεί από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Απορώ για ποιο λόγο έχουμε ακόμα βουλή των Ελλήνων. Ακούω μια εβδομάδα βγάζουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και η εκτελεστική εξουσία έχει υποκατασταθεί από την Τρόικα. Ό,τι μας λέει η Τρόικα, κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους λαούς. Μάλιστα, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της, αυτό που δεν σας έχουν πει για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έτσι παρεμπιπτόντως μια παρένθεση, είναι ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν έχει ισχυρό νόμο. Ότι πρέπει εντός 3 μηνών να κυρωθεί με νόμο. Αλλιώς εξαφανίζεται από το δικαίωμα, από τον νομικό κόσμο. Θεωρείται έκτακτη πράξη. Ότι πρέπει να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Έτσι λοιπόν, βγάλανε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου πριν από 3 ή 4 μέρες με διορθώνει την Γιάννη, η οποία λέει για το δικαστικό ένσημο. Τι είναι το δικαστικό ένσημο? Όταν κάνουμε μια αγωγή σε κάποιον ή αν κάνουμε μια αγωγή σε μια τράπεζα, ζητώντας να κυρώνει ενός δανείου, σαν αυτή εδώ, την έχω φέρει μια άλλη δίπλα, αυτό το μικρό πιάρι. Κάνουμε μια αγωγή, ζητώντας να ακυρωθεί το δάνειο για όσους λόγους αναφέρουν. Μπήκε λοιπόν δικαστικό ένσημο σε αυτή την αγωγή. Και το οποίο είναι 48 της χιλίας. Συνολική επιβάρυνση είναι 48 της χιλίας. Μα θα μου πείτε, είναι πολλά, 48 ευρώ ανά 1000 ευρώ δανείου. Επομένως, στις 100.000 η επιβάρυνση είναι 4.800 ευρώ. Για να συζητηθεί παραδεκτά αυτή η αγωγή στο πρωτοδικείο. Δεν μιλάω για την αμοιβή του δικηγόρου σας. Δεν μιλάω για τις επιδόσεις. Μιλάω για τα έξοδα για να συζητηθεί παραδεκτός με καταβεβλημένο δικαστικό ένσημο αυτή η αγωγή σε οποιοδήποτε πρωτοδικείο της χώρας. Σε όλες τις εθνικές αγωγές. Σε όλες. 4.800 ευρώ για να ακυρώσετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Δηλαδή, ο κύριος που σας είπα προηγουμένως, που ξεκίνησε με 30.000 ευρώ εκταμίες και βρίσκεται τώρα να οφείλει 180, πρέπει να πληρώσει περίπου 8.000 ευρώ για να ακυρώσει αυτό το παράνομο δάνειο. Αυτή, πού? Αυτό, αυτό θα κριθεί στο δικαστήριο, γιατί προτείνουμε μέσα στην αγωγή την αντισυνταγματικότητα της αύξησης με λογική ότι αποτελεί επί της ουσίας άρνηση δικία εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου και άρνηση πρόσβασης σε δίκη ή δίκη. Κατά παράβαση δηλαδή σε Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτά έτσι είναι η συντομία και εντάχει για να καταλάβετε σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα ακούσετε ότι μάλιστα επίθεται να αλλάξει και ο νόμος λέει για τα υπερπρεμένα νοικοκυριά. Στην αρχή μας είπαμε ότι θα γυρίζαμε σε συμβάσεις σε Lend Lease Back. Ωραίο, έτσι το είχε χρησιμοποιήσει και ο Ανεποσκούφης αυτό τον όρο, όταν που λέγεται τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου και μετά πήγαινε και νίκαιζε για να στεγάσει τη ζωή. Μας είπε ότι ήταν αναπτυξιακή πολιτική, λέει αυτή, γιατί είχαμε λιγότερα έξοδα από την ενοικίαση των ακινήτων και όχι από την ιδιοκτησία. Σε Lend Lease Back, να σας πω τι σημαίνει, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης στην Ισπανία. Έτσι δίνονταν τα στεγαστικά δάνεια της Ισπανίας. Δηλαδή, αν εγώ ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι, αυτό το σπίτι του παραδείγματι, πήγαινε η τράπεζα, το αγόραζε στο όνομά τη και με έβαζε μέσα ως μισθωτή, ως ενοικιαστή. Έπρεπε λοιπόν εγώ, ας πούμε, να πληρώσω 240 μηνιαία μισθώματα για να αποπληρώσω. Τη τάξη των 1000 ευρώ. Πλήρωνα τα 120 και στα 120 ερχόταν το μνημόνιο με απέλεια, ναι, με ένα άνεργο και δεν πλήρωνα το 121ο. Έρχεται η τράπεζα λοιπόν, με πετάει έξω από το σπίτι, μου λέει αυτή η διοκτησία μου, κύριε, πέρασε έξω, είσαι δίστροπος, γιατί αφού δεν καταβάλω το μίσθωμα, είμαι δίστροπος, έτσι λέει ο νόμος, με πέταγε έξω και έλεγα εντάξει, αφού δεν πλήρωσα, καλά έκανε και μετά. Περίπου. Γιατί με το Sell and Lease Back δίνεται η δυνατότητα στην τράπεζα να διεκδικήσει και τα υπόλοιπα 120 μισθώματα. Και εσείς δεν θα έχετε και το σπίτι. Τέτοιου είδους είναι οι ρυθμίσεις που προωθούν. Είναι δηλαδή, ό,τι και να γίνει εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό και επιτρέπεται να λειτουργούν οι τράπεζες και να έχουν δανειστήρια. Αυτά τα αγοράζω χρυσό, δεν ξέρω αν έχετε δει, ξέρω παντού. Είναι στην έννοια του στεγνώνουμε τη χώρα. Στεγνώνουμε τη χώρα. Από κάθε περιουσία. Από οτιδήποτε έχει οικονομική αξία. Δεν μιλάμε για φτωχοποίηση, μιλάμε για εξαπλίωση, όπως σας είπα, Γιάννης. Αν ο χειμώνας που έρχεται, και το έχω ξαναπεί, είναι ο χειμώνας του 1941,
τότε θα έρθει και χειμώνα στο 42 και χειμώνα στο 43 και θα πέσει μεγάλη πείνα και δυστυχία. Την ίδια ώρα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά θα σας λένε ότι σωθήκαν. Και όπως έλεγε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης προχθές, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο και στην ιστορία που κατάφερε να πτωχεύσει δύο φορές ένα χρόνο. Μία φορά με το PSI και μία φορά με την επαναφορά χρέους. Ενώ η χώρα πτωχεύει, οι τράπεζες διασφαλίζουν πλήρως τα κέρδη τους, διασφαλίζουν πλήρως τις απολαβές τους, τις οποίες μάλιστα εισπράττουν τόσο από τον γραφικό προϋπολογισμό όσο και από εσάς. Με βάση αυτά που σας είπα λοιπόν, σκεφτείτε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Γιατί ο εχθρός, η τράπεζα. Αυτή τη στιγμή ο πραγματικός εχθρός της ελληνικής κοινωνίας είναι η τράπεζα. Τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε σαν λαό. Σαν λαό. Ομαδικές αγωγές. Οι ομαδικές αγωγές έχουν ήδη γίνει, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση που έχει βγει από την Ολομέλεια του Αρίου Πάου, η 12/19/2001, η οποία λέει για παράδειγμα ότι κάθε υπέρβαση του νομίμου επιτοκίου είναι παράνομη και σωστή του καταχρηστική. Νόμιμο επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι το 6,5%. Αν δείτε όλοι τα καταναλωτικά σα δάνεια, τι εξωτερικέ σα κάρτε και όλα αυτά, είναι πάνω από 6,5%. Βγήκε εκ των υστέρων μια ωραία ελληνική απόφαση, η οποία ορίζει ότι πρέπει, λέει, να σεβαστούμε το δεδικασμένο όλων αυτών των αποφάσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή η απόφαση που σας είπα, και η 52-53-2007 του Εφετείου Αθηνών και η 51-01 του 11 του Εφετείου Αθηνών και η 1771 του 2007 του Αγκάλα του Εφετείου Αθηνών και γενικά να φέρει ένα κόμμα αποφάσεις. Και ενώ να φέρει την απόφαση του Αριοπάγου, δεν έβαλε όριο για τα επιτόκια στις τράπεζες, τις άφησε να τα προσδιορίζουν ελεύθερα. Για να μπορεί σε συνεργασία δηλαδή το ελληνικό κράτος με τις τράπεζες να νέμονται, γιατί μιλάμε της ουσίας για νομή της περιουσίας της. Και στην έννοια της περιουσίας συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το κινητό ή το ακίνητο, δηλαδή όχι μόνο τα χρήματα που έχετε στην τσέπη σας ή το σπίτι σας, αλλά συμπεριλαμβάνεται και η απέτηση που μπορεί να έχει. Δηλαδή, μπορεί να κατάσχει, αν εγώ για παράδειγμα απολυθώ αύριο, έχω μια απέτηση για αποζημίωση, παραδείγματος χάρη, της τάξης 20.000 ευρώ. Η απέτηση αυτή είναι στα περιουσία μου. Είναι προσδοκία να αποκτήσω 20.000 ευρώ σε αποζημίωση. Σε λίγο καιρό θα μπορούν να βάζουν χέρι παντού. Και στις απαιτήσεις. Ο πραγματικός εχθρός αυτή τη στιγμή, αν το θέλουμε διαφορετικά, και αυτό δεν το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα μου ήρθε, είναι ο ίδιος ο κοιμόμενος ελληνικός λαός. Γιατί οι τράπεζες και η ελληνική πολιτεία λειτουργούν επειδή επί 30 χρόνια από τις πράσινες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και έντε, κάποιοι πέρασαν ως μόδα το απολιτικ, το όχι μωρέ δεν ενδιαφέρομαι, και κάποιοι το περάσαμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ότι μην ασχολείσαι με τα πολιτικά. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε γενιές από ζώα, τα οποία αυτή τη στιγμή πληρώνουν και το σύστημα απαιτεί να αποκτήσουν τόσα βυζιά όσα αυτό θέλει, προκειμένου να έχει να βυζάξει. Δημιουργήσαμε σύγχρονες γενναίες δούλων, οι οποίοι δεν έχουν αλυσίδες, έχουν όμως αφέτη. Και αφέτηση είναι το χρήμα, και αυτό το χρήμα πρέπει να το καταβάλουν δεξιά και αριστερά προς κάθε κατεύθυνση. Εχθρός είναι ο κακός μας εαυτός. Γιατί δεν έχουμε ούτε την παιδεία, ούτε το ηθικό σθένος, ή αν το θέλετε διαφορετικά, θα με συγχωρέσουν οι κυρίες, αλλά θα καταλάβουν πώς το αναφέρω, δεν έχουμε την αυροπρέπεια σαν λαός να σηκώσουμε το ανάστημά μας, όπως το έκαναν οι Ισλανδοί, και να πούμε: κύριοι, οι πολιτικές σας δεν μας κάνουν, φύγετε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Δεν είστε πρωθυπουργός μας, κύριε Παπαδήμου, κύριε Σαμαρά, κύριε Παπανδρέου. Αυτά που κάνετε δεν μας αντιπροσωπεύουν. Δεν έχουμε αυτού του είδους την ανθρωπότητα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι γιαούριδες και ραγιάδες. Υποταγμένοι. Φοβούνται, και μου κάνει εντύπωση μάλιστα που φοβούνται εκείνες οι γενναίες οι οποίες το 40 ήταν στο βουνό. Το 40 ήταν στο βουνό και τώρα πηγαίνουν φοβισμένα στην τράπεζα να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους. Όσο και να πληρώσουν, δεν θα το σώσουν. Όσο και να πληρώσουν. Γιατί φροντίζει από τη μία μεριά το ελληνικό δημόσιο βάζοντάς σας διαρκώς νέους φόρους, να μην έχετε ποτέ λεφτά για να πληρώσετε, και από την άλλη η τράπεζα απομυζώντας διαρκώς λεφτά, να μην σας αφήνει την ικανότητα να σώσετε το παραμικρό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ.
Έχετε πάρα πολλές δυνατότητες, αρκεί να δράσετε συλλογικά. Συλλογικά. Ο ατομισμός των 30 τελευταίων ετών, ο καλός πρασινομπλε καναπές μας, η πλάσμα τηλεόρασή μας και η κάθε κυριακάτικη μπάλα μου είναι πραγματικά αδιάφορες. Αλλά έτσι καταδύσαμε. Αν προσέξετε, έχω να δω τηλεόραση 3 χρόνια. Αν δείτε κάθε μέρα έχουν καμένο ποδοσφαιρικό αγώνα. Ούτε στη Χούντα τέτοιες πιένες. Τέτοιες πιένες στο ποδόσφαιρο ούτε στη Χούντα. Κάθε μέρα έχουμε να βλέπουμε ένα τουρκικό Σύρια και έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε υποτακτήσει αυτήν. Έχουμε βάλει έναν άνθρωπο μέσα στο σαλόνι μας, ο οποίος όλη μέρα μας επιμιλίζει ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος και ότι θα μείνετε χωρίς φάρμακα, λέει, χωρίς τρόφιμα και χωρίς καύσιμα. Όσο έμεινε και η Αργεντινή. Όσο έμεινε και η Ισλανδία. Η Ισλανδία πήρε απόφαση, κούρεψε το χρέος της ολοσχερός, το έκανε βιώσιμο, είναι κάτω από το 50% του ΑΕΠ της πλέον. Ενώ έχει περίπου 300% του ΑΕΠ χρέος, το κούρεψε, έδιωξε την παλιά της κυβέρνηση, κούρεψε 25% τα δάνεια των ιδιωτών και έχει μπει σε 9 μήνες μετά το κούρεμα με 8% ανάπτυξη. Όχι μόνο δεν πεινάει, αλλά πήγε η κυρία Δαμανάκη, ξέρετε, η Εδώ Πολυτεχνείο, η Εδώ Πολυτεχνείο, αλλά αυτό το Εδώ Πολυτεχνείο είναι μόνο για να πούμε στη Βουλή. Μόλις πούμε στη Βουλή δεν υπάρχει Πολυτεχνείο, υπάρχει τεχνοκράτη. Πήγε η κυρία Δαμανάκη λοιπόν ως αρμόδια επίτροπος και τσέκανε εμπάργο. Για να μην μπορεί να πουλήσει τα ψάρια της. Η Ισλανδία είναι μια χώρα που είναι όλο πάγο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο ψάρια. Και έτσι έκανε εμπάργο η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι μέλος. Και είπε και η Ισλανδία, δεν πειράζει, εγώ θα πουλάω αλλού. Και πουλάει αλλού η χώρα αυτή και βγάζει 8% ανάπτυξη. Μια χώρα που κούρεψε το χρέος της. Που είναι γεμάτη πάγο. Αλλά δεν πάγωσε κανένα. Γιατί δεν έμεινε χωρίς καύσιμα, ενώ δεν έχει τα χρέη. Δεν πείνασε κανένα. Ενώ είναι γεμάτη πάγο και δεν παράγει τίποτα. Και δεν πέθανε κανένας από έλλειψη φαρμάκων, γιατί τα εισάγει κανονικά. Με το εθνικό της νόμισμα. Με την κρόνα. Όχι κορώνα, είναι καθαρό. Κρόνα. Αυτά είναι τα παραδείγματα που δεν μάθατε ποτέ. Και από την άλλη πλευρά μάθατε ότι θα γίνουμε Αλβανία του Χότζα. Ναι, Αλβανία του Χότζα θα γίνουμε όσο μένουμε στο ευρώ. Ποιος ακολουθεί με αυτή την πολιτική. Γιατί χρειάζεται, όπως και να το κάνουμε, η Ευρώπη για να γίνει ανταγωνιστική, να έχει τη δική της Κίνα. Να δουλεύετε για ένα μεροκάματο με το οποίο όλη η υπόλοιπη Ευρώπη θα γελάει, θα είστε τότε λοιπόν ανταγωνιστικοί και επομένως όλοι θα παίρνουν εδώ τις επιχειρήσεις τους όπως τις πήραν κάποτε και τις πήραν στην Κίνα. Αυτό σημαίνει σήμερα. Αυτά είχα να σας πω. Ποιες είναι οι δυνατότητες αντίδρασης. Καταρχάς, η πρώτη δυνατότητα να αντιδράσουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Όταν καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε ότι είμαστε περίπου στη φάση που έλεγε ο Μάρξ. Ότι το προλεταριάτο έλεγε δεν έχει να χάσει τίποτα από μια επανάσταση παρά μόνο τις αλυσίδες. Όταν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα δούμε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το βήμα μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Είμαστε ανοιχτοί για κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Για ό,τι θέλετε, είμαστε διάθεσή μας. Το πρώτο θέμα αφορά τη συνειδητοποίησή μας στους πολίτες. Να κοινωνήσουμε. Δεν δίνω το λόγο, ήταν συνειδητοποίηση. Μάρια, να σου πω. Εντάξει. Ήθελα να πω ότι εδώ οι φίλοι μας θα θέλαν να ακούσουν και άλλους ένα. Γιατί όλοι έχουμε επιλέξει με καταναλωτικά δάνεια κτλ. Να μας πει τις δύο κουβέντες παραπάνω στην αντιμετώπιση ειδικά των καταναλωτικών δανείων, τα οποία είναι τα πιο ύπουλα, ας πούμε. Το στεγατικό παλεύει με άλλους όρους. Και αλλιώς το καταναλωτικό. Έρχονται τώρα σε πολλούς φίλους, ας πούμε, καταγγελίες. Έρχονται διαταγές πληρωμής κτλ. Για αστεία ποσά και τρελαίνονται οι άνθρωποι και δικαίως τρελαίνονται. Πες μας από την εμπειρία σου, πώς έχεις αντιμετωπίσει εσύ, ας πούμε, ειδικά αυτή την περίπτωση των καταναλωτικών δανείων. Καταρχάς, αυτή που παρέλειψα να πω και έχει δίκιο Γιάννης και τον ευχαριστώ. Μην δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα με μεγάλη άνεση. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Τηρεσία, είμαι βέβαιος ότι περισσότεροι από εσάς χρησιμοποιείτε ίντερνετ. Yeah. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Τηρεσία, κατεβάστε δύο αιτήσεις. Η μία λέει ότι είναι απαγόρευση πρόσβασης και η άλλη απαγόρευση μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων. Κατεβάστε τις, εκτυπώστε τις, θεωρήστε το μνήμα της υπογραφής και συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλτε τα μνήμα σας στην έννοια επιστολή στο Τηρεσία.
κρυφτείτε από αυτό το μεγάλο μάτι του μεγάλου αδελφού, ο οποίος σας παρακολουθεί, τι συναλλαγές έχετε, πού τις έχετε, ποια σήμανση καταγγέλθηκε, ποια επιταγή κινήθηκε, πού κινήθηκε και όλα τα σχετικά. Δεν χρειάζεται κανένα να ξέρει την οικονομική σας κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εξαφανιστείτε για τις τράπεζες, τουλάχιστον από την πλευρά της απόλυτης γνώσης των προσωπικών σας δεδομένων. Το δεύτερο, σχετικά με τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι μια πολύ πρόσφατη, ειρωνικό είναι το πρόσφατη, υπάρχει μια πολύ πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία είναι του 1991, γιατί εξωματώνει δύο επίσης πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες του 87 και του 88, και η οποία λέει ότι έχετε τη δυνατότητα στο καταναλωτικό δάνειο να ζητήσετε μείωση της πίσης. Όχι μόνο δηλαδή να μην το πληρώσετε έτσι όπως θέλει η τράπεζα, αλλά να ζητήσετε και μείωση της πίσης. Έχετε δε, λέει, μέσα τη δυνατότητα, αν κάνετε αγωγή κατά της τράπεζας, να πάψετε και τις καταβολές σας. Νομίμως. Δεν είστε λίξη πρόθεσμοι. Αν κάνετε αγωγή, μια τέτοια αγωγή κατά της τράπεζας, με την οποία θα ζητάτε να σας επιστραφούν είτε τα έξοδα, είτε το παράνομο του τόπου που έχει εισπράξει και τα σχετικά, τότε δεν υποχρεούστε να πληρώνετε δόσεις. Μα θα μου πείτε να μην παίρνουν εισπρακτικές τηλέφωνο. Μέχρι την τελεσυνδικία της απόφασης. Θα μου πείτε, γιατί είστε βέβαιοι ότι δεν θα πετύχετε μείωση. Υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα να πετύχετε μείωση, για να μην πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να σας επιστρέψει χρήματα η τράπεζα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι πιο ψηλά γράμματα, μην μπούμε σε τόσο ειδικές περιπτώσεις. Πέρα από την υπουργική αυτή απόφαση, υπάρχουν καμία εικοσαριά όροι οι οποίοι έχουν κρυθεί μέσα από τις δανειακές σας συμβάσεις σαν κίνηση κατακτηστική. Πατώντας σε αυτούς τους όρους, μπορώ να σας πω ότι τις προσωπικές σας κάρτες δεν πρέπει να τις ρυθμίσετε για κανέναν. Θα σας πάρει μια εισπρακτική εταιρεία και θα σας πει να σας βγει διαταγή πληρωμής. Καταρχάς και μόνο που σας καλεί η εισπρακτική εταιρεία είναι παράνομη. Ο νόμος, ο οποίος ρυθμίζει το νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών, αφού άνοιξαμε αυτό το κομμάτι για να τα αναφέρουμε εντάχει, σας το υπόσχομαι, είναι ο 3857 του 2009. Μιλάει για εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών. Λέει εκεί λοιπόν ότι επιτρέπεται ανά κάποιες ημέρες και ανά κάποια χρονικά διαστήματα να σας παίρνουν τηλέφωνο, αλλά λέει μέσα σε ένα σημείο ο νόμος, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, λέει ότι απαγορεύεται να σας ενοχλήσει η εισπρακτική εταιρεία. Σε περίπτωση που στη δανειακή σας σύμβαση υπάρχει όρος ο οποίος έχει νομολογηθεί άκυρος ως κατακτηστικός. Οποιοσδήποτε όρος της σύμβασής σας λοιπόν έχει κριθεί άκυρος ως κατακτηστικός, εάν υπάρχει σε μια τέτοια δανειακή σύμβαση σαν αυτή που σας έδειξα, τότε σημαίνει ότι απαγορεύεται η εισπρακτική να σας ενοχλήσει σε μια τέτοια δανειακή σύμβαση. Αυτή εδώ έχει 12 άκυρους όρους. Είναι για αγορά αυτοκινήτου, δεν πιστεύει κάρτα, έχει 12 άκυρους όρους. Ναι. Αντιστοίχως, όλες οι συμβάσεις, από κορύφωμα βέβαια οι συμβάσεις των πιστωτικών καρτών, έχουν πάρα πολλούς ακριβούς όρους. Η κορύφωση που έχουμε βρει σε συνεργασία με τον συνάδελφο, τον Θανάση Παναλαμπάση, είναι 20 ακυρότητες μέσα σε μία σύμβαση. 20 ακυρότητες. Σε μία και μοναδική σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πείτε ότι υπάρχουν άκυροι όροι. Αφενός δεν μπορεί πρακτικά να σας καλέσει. Μα θα μου πείτε με καλή, τότε τρίβετε τα χέρια σας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι παρέλει τον νόμο και θα πρέπει να σας πληρώσει αποζημίωση για κάθε φορά που σας ενόχλησε παρανόμως. Πώς είναι η αποζημίωση? Κατελάχιστον 10.000 ευρώ. Για κάθε τηλέφωνο 10.000 ευρώ. Σας είπα, το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν το γνωρίζετε. Και πώς το κάνετε αυτό? Ζητάτε ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου την ώρα που μιλάτε στο τηλέφωνο. Σας λέει, είμαι η κυρία Τάδε από την εταιρεία Τάδε με αριθμό Μητρώου Τάδε. Μπράβο. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου. Μα θα σας πει δεν πληρώνετε, δεν θα πείτε τίποτα. Θέλουμε αντίγραφο του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου. Είναι δικαίωμά σας, το αποκτάτε χωρίς το παραμικρό ή την παραμικρή επιβάρυνση. Οφείλει να σας το αποστείλει εντός 10 ημερών. Αυτό το πάτε στον δικηγόρο σας, κάνετε αγωγή, παίρνετε λεφτά. Γιατί εκεί φαίνεται πόσες φορές σας έχουν καλέσει, πόσες κλήσεις έχετε δεχτεί παράνομες και με την αγωγή αυτή πληρώνεστε από την εισπρακτική. Το ωραιότερο από όλα, ξέρετε τι είναι? Ότι ο νόμος λέει ότι ευθύνονται παραλλήλως. Η εισπρακτική είναι την τράπεζα. Για κάθε κλήση. Για κάθε κλήση. Έχουν επιδικαστεί. Έχουν επιδικαστεί. Έχουν επιδικαστεί. Αγαπητέ φίλε. Μπορώ να σου πω ότι όχι μόνο έχουν επιδικαστεί τα ποσά που σου λέω, αλλά με τον τρόπο αυτό
Θα χρησιμοποιήσω ένα ακραίο παράδειγμα. Από δάνειο σε ελβετικό τη τάξη ήταν 900.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι απαιτητό 900.000 ευρώ. Βρήκαμε περίπου 110 κλήσεις και ζητάμε από την τράπεζα να μας επιστρέψει τη λεφτά. Καταλάβατε. Αυτά είναι μερικά από τα τρίκ που χρησιμοποιούμε. Άλλο δεν πρέπει να είναι τρίκ, είναι παρόλο που ήταν μόνο πιο μαντά. Όχι, ομαδικά δεν μπορεί. Γιατί η κλήση είναι προσωπική. Τη δέχεστε προσωπικά. Όχι εσεί. Όχι εγώ. Να τελειώσουμε τα ελληνικά. Για να σα πω. Μετά θα σα πει αυτό που σα καλεί στο τηλέφωνο ή αν πάτε στην τράπεζα θα βρείτε κάποιον τραπεζικό υπάλληλο ο οποίο διαρριγνεί τα ημάτια του και σα λέει μα ήξερε τι έκανε όταν υπέγραφε τη σήμανση και έπαιρνε το δάνειο. Ξέρω. Γιατί η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού κατοχυρώνεται από επίση κοινοτική οδηγία. Γιατί την κανονική πίστη μιλάμε πάντα. Στην ελληνική νομή τάξη δε κυρώθηκε και ενσωματώθηκε με την υπαρυγόν 699 του 2009 υπουργική απόφαση. Τι σημαίνει αυτό, ότι το κίνδυνο του δανεισμού δεν το φέρω εγώ ως καταναλωτής. Εγώ με τρελός. Μπήκα αύριο σε 20 τράπεζες και 20 τράπεζες θέλω να μου δώσουν λεφτά, θα πήρα τα λεφτά και πήγα τα χάσω μαζί μου. Εγώ φταίω. Όχι, λέει η κοινωνική οδηγία. Η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού σημαίνει ότι φταίει η τράπεζα. Γιατί αυτή όφιλε να εξετάσει την πιστοληπτική μου ικανότητα και αυτή όφιλε να μην δανειοδοτήσει μέχρι του ποσού που αντέχω. Άρα λοιπόν και το επιχείρημα ότι ήξερε τι έκανε όταν έπαιρνε τα λεφτά δεν ήξερε. Με υπουργική απόφαση. Η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή ως νόμος, ουσιαστικός νόμος του ελληνικού κράτους. Και βέβαια δεν μιλάμε για τα υπέροχα επιτόκια, γιατί οι πιστωτικές κάρτες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής. Το υψηλότερο που έχω δει εγώ είναι 27,3% επιτόκιο. Ο τόπος, με βάση την 12/19/2001 απόφαση του Λεμέλιας του Αρείου Πάγου, μπορεί να είναι μέχρι το 6,5% των τρέχοντα ισχύοντα νόμιμων τόπων. Οτιδήποτε από εκεί και πάνω είναι παράνομο κατακτησικό. Βέβαια, μην περιμένετε ότι θα το πείτε αυτό στην τράπεζα και θα σας πει: αχ, ναι, συγγνώμη, ελάτε να το διορθώσουμε. Αγωγείτε να κάνετε εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είτε θα κινηθείτε συλλογικά με συλλογικές αγωγές που θα προσβάλλουν μια συγκεκριμένη σύμβαση ή κάποιου συγκεκριμένου όρου, ή θα κινηθείτε ατομικά, αναλαμβάνετε βέβαια και θα δείξω κόστος της διαδικασίας όπως σας το περιέγραψα. Είναι αλήθεια που κυρία, μάθαμε. Εσείς. Εγώ είμαι με την προηγούμενη. Είναι αλήθεια που η τράπεζα ζητάει νόμο ειδικό τώρα για να κατοχυρώνεται κατά των φορμαζικών. Αυτό είναι αλήθεια. Εφημολογείται. Αλλά εκεί έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, έτσι όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομική τάξη, έχει υπερνομοθετική ισχύ. Δηλαδή ισχύει πάνω από τους ελληνικούς νόμους. Είτε θέλει το δικαστήριο, είτε θέλει η τράπεζα, είτε δεν θέλει, πρόκειται για κοινωνικές οδηγίες. Και οι κοινωνικές οδηγίες υπερισχύουν κάθε αντίθετη διάταξη στην Ελλάδα, ακόμα και που έχει ισχύει νόμο. Να ολοκληρώσω για τα κανονικά και να τα δούμε. Και αυτό το οποίο έχετε στην καταναλωτική πίστοση συνήθως είναι πολύ μεγάλα επιτόκια. Και επειδή εγώ είμαι από επαρχία, είμαι δικηγόρος Κορίνθου, δεν είμαι δικηγόρος Αθηνών, αυτό που μας συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι ότι, για παράδειγμα, για μία απέτηση που έχει εδώ μία τραπεζική εταιρεία, κατά μία συγκοπή της άσμου, κάτι που ζευγολατή κορυφαία, την εισάγει στην Αθήνα. Γιατί ξέρει ότι, ότι η πελάτη μου στην Αθήνα δεν μπορεί να έρθει να παρασταθεί, αλλά αυτό είναι επίσης παράδειγμα. Αύριο το πρωί έχουμε πάρει το κοινωνικό της Αθήνας. Αυτό ξαναλέω, το ξαναδείτε μετά αύριο το πρωί. Αυτό λοιπόν έτσι εντάχει αναφέρω λίγο τις παρανομίες. Να ξέρετε ότι ό,τι έξοδο και να σας έχει χρεωθεί είναι παράνομο, δεν οφείλετε να πληρώνετε οποιοδήποτε έξοδο για τη δανειακή σας σύμβαση ή τουλάχιστον έξοδο το οποίο δεν περιλαμβάνεται ρητά στη δανειακή σας σύμβαση, δεν ορίζεται ρητά και δεν αιτιολογείται η αιτία της προέλευσης του. 9/61 του 2007, αμετάκλητη κατά το μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αντίστοιχη σωματική οδηγία. Δεν πληρώνουμε έξοδα. Ό,τι έξοδα έχετε καταβάλει μπορεί να τα ζητήσετε πίσω. Με αγωγή. Και με ρυθμίσει που κάνουμε αυτά όλα τα έξοδα που κάθε ρύθμιση που φέρουν και έξοδα. Και αυτά. Να σας δώσω να καταλάβετε, αν έχετε ένα καταναλωτικό δάνειο περίπου της τάξης των 10.000 ευρώ, τότε κατά μέσο όρο πληρώνετε γύρω στα 350 ευρώ το χρόνο ως έτοιμα λέει επαναξιολόγηση δανείου. Χωρίς να το έχετε συμφωνήσει ποτέ. Έτσι θέλει τράπεζα, έτσι σας φέρνουν. Αυτά τα λεφτά, αν έχετε επί 10 χρόνια το δάνειο, αυτό σημαίνει 120 μήνες. Έχετε πληρώσει 36.000 ευρώ
μόνο και μόνο από, από αιτήματα επαναξιολόγηση του δανείου. Κάτι μια ολίγη, θα πρέπει να σου πω. Κάτι άλλο. Αν δεν μιλάω για μένα. Ανοιχτό δάνειο, επαγγελματικό. Αλληλόχρεο. Ναι. Α, εκείνη η χαρά του πράγματος. Ναι. Εκείνη η χαρά του πράγματος. Ξέρετε, ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι ο λογαριασμός αυτός ο οποίος, να σας το πω έτσι με απλά ελληνικά, είναι σαν να πούμε πάλι ένα ταμείο. Πήραμε το φίλο με τώρα, βάλαμε ταμεία της επιχείρησης και αυτό κάνει όλες τις καταβολές και όλες τις πράξεις. Γι' αυτό λέγεται αλληλόχρεος. Γιατί διαιρεύει διαρκώς, αλλά πάλι είναι χρεοπιστώσεις. Το κόλπο όμως ποιο είναι, αλληλόχρεο λογαριασμό έχουμε όταν είμαστε δύο ιδιώτες που συναλλασσόμαστε μεταξύ μας και δεν ξέρουμε ποιος στο τέλος θα καταστεί χρεωστικός εναντί του άλλου. Δηλαδή, έχω εγώ μια βιοτεχνία και αντίστοιχα εσείς έχετε ένα κατάστημα. Σας προμηθεύω, με προμηθεύετε κι εσείς και γίνεται όλο αυτό τα λησμερίσει. Μπορεί λοιπόν να καταστώ από τη λειτουργία του λογαριασμού χρεωστικός εγώ και να πρέπει να σας πληρώσω ή να καταστείτε εσείς χρεωστικοί εναντί μου και να πρέπει να με πληρώσω. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός γιατί επιλέγεται από τις τράπεζες. Γιατί δεν ισχύει για τον ελόχρεο λογαριασμό ο 2601-98 νόμος περί ανατολισμού. Ισχύει το 112 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε ημέρα καθυστέρηση που καθυστερείτε εσείς να πληρώσετε για μία μέρα την δόση σας, τότε οφείλετε τόκο υπερημερία και προσέξτε, τόκο επί τόκου. Ανατοκισμού ανά μέρα. Όχι ένα εξάμηνο όπως επέβαλε ο 2601-98. Έτσι λοιπόν μπορεί να βρεθείτε. Έχουμε μια περίπτωση τέτοια ενός δανείου, το οποίο τον Ιούλιο είχε, η τράπεζα είχε απέτηση 44.000 ευρώ και τώρα έχει 68. Μιλάμε για την Euro. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι αθέμητος, είναι μέθοδος αθέμητου τραπεζικού πληθυσμού. Κρίθηκε πάντως. Έχει κρυθεί και μάλιστα μια πολύ ωραία πρόσφατη απόφαση είναι η 171 του 2012 του Μονομελούς Πρωτοδικίου Φίλου. Γιατί εκεί πήγε η τράπεζα και λέει: ναι, εγώ δεν λειτουργούσα σαν ταμεία, αλλά ό,τι μου κατέβαλε ο πελάτης μου, τα τόκιζα. Ναι, αλλά τα τόκιζα με το επιτόκιο κατά πέσα. Με το 0,7. Ενώ όταν έπρεπε να του πάρει τη δόση, το τόκιζε με το επιτόκιο το αλληλόχρεο. Με 12. Και βγήκε μια πολύ ωραία απόφαση εκεί, η οποία λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αλληλόχρεο, είναι κρυπτόμενη σύμβαση δανείου και ακύρωσε την εγχείρια αλλαγή πληρωμή. Τέλο πάντων. Απορίες. Να συμπληρώσω μόνο, Μαρή, το θέμα το πρόσφατο σκάνδαλο το τεράστιο που πέρασε στον Τούχο, όχι, τον τόπο επιδικίας. Πες και για τον τόπο επιδικίας. Τόπο επιδικίας, ναι, αυτό σημαίνει ότι όταν, αν κάνετε, αν σας κάνει, λέει ο νόμος πέρασε τώρα με το 4055 του 12, ακούστε έναν ωραίο τίτλο τώρα, λέει νόμος για τη δίκη η δίκη. Θα νομίζατε εσείς ότι κάτι έγινε με τη δίκη. Ο νόμος για τη δίκη, η δίκη λέει ότι αν η πιστοτική σας κάρτα έχει επιτόκιο 20% και τολμήσετε εσείς να κάνετε αγωγή κατά της τράπεζας για να ακυρώσετε την πιστοτική, σε περίπτωση που χάσετε την αγωγή, τότε θα πληρώσετε με επιτόκιο 23%. Έχει καπέλο 3%. Αυτό είναι ο τόπος επιδικίας. Αν σας βγάλει διαταγή πληρωμής μια τράπεζα, για παράδειγμα, και εσείς θέλετε να κάνετε ανακοπή, γιατί έχετε τους λόγους που επικαλείστε από τη σύμβαση, τότε λέει ο νόμος ότι θα πληρώνετε με βάση όχι τον νόμιμο τόπο, το 6,5 που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά με βάση το συμβατικό τόπο επιβαρυνόμενο με 2% στον πρώτο βαθμό ή με 3% στο εφετείο. Δηλαδή, σας τιμωρούμε και δηλαδή γιατί τολμάτε να σηκώνετε κεφάλαια πέρα από τις τράπεζες, γι' αυτόν τον λόγο θεσμοθετούμε υπέρ των τραπεζών τόπο επιδικίας. Βέβαια, αυτό να σας πω την αλήθεια, εγώ το έχω αντιμετωπίσει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πάω με θετική αγωγή στην τράπεζα και τρέχει ο τόπος επιδικίας κατά τις τράπεζες. Και αν εκδοθεί απόφαση και δεν πληρώσει, τότε έχει άλλο 2%. Άλλο 2% καπέλο. Δηλαδή μιλάμε για πολύ καπέλο, αλλά πλέον το κινούμαστε επιθετικά και το φέρνουμε στι τράπεζε. Και ένα ακόμα πιο ωραίο που ξέχασα να σου πω, κάποτε ήταν πολύ μεγάλο, θεωρούνταν πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε, έχω κειμενόμενο επιτόκιο. Και πέφτει το επιτόκιο τη ΕΦ και επομένω σε μένα μειώνει τη δόση. Και έχω κειμενόμενο Euribor. Τα ακούγαμε έτσι ωραία. Όσοι πήραν δάνειο σε ελβετικό είχαν βαδίσει με κειμενόμενο LIBOR. LIBOR, LIBOR, αυτά τα. Λοιπόν και τα δύο αυτά είχαν ότι είναι προϊόντα απάτης. Μόλις εχθές η HSBC πλήρωσε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει υποθέσεις LIBOR και EURIBOR επειδή ήταν από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Είναι προϊόντα μόχλευσης. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε πώς καθορίζεται το Euribor και το Libor, είναι οι 16 μεγαλύτερες τράπεζες της Αγγλίας σε μια κλειστή διατραπεζική συνεδρίαση, χτυπάνε σαν να αγοράζουν σιτάρι. Χτυπάνε το επιτόκιο και λένε πιο χαμηλά, όχι πιο ψηλά εγώ, τόσα λεφτά εγώ στην τάδε τιμή, τόσα λεφτά εγώ στην άλλη τιμή και έτσι διαμορφώνεται, υποτίθεται το επιτόκιο.
Πλην όμως έσκασε ότι εν τέλει αυτές οι τράπεζες είχαν μια μορφή καρτέλ στο σύνδεσμο του Λονδίνου και το διαμόρφωναν όσο ψηλά ήθελαν και όσο χαμηλά ήθελαν. Οι πρώτες αγωγές δανειοληπτών για απάτη ήδη έβγαλαν αποφάσεις στην Αυστραλία και στη Νέα Υόρκη. Ήδη έβγαλαν αποφάσεις σε συλλογικό επίπεδο, όπως είπαμε προηγουμένως. 320 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλία είναι αυτό που καλά η αποζημίωση για Αυστραλιανοί και γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια είναι η αποζημίωση στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, είναι, οι αμερικανικές κρατικές αρχές, χωρίς να είμαι βέβαιος για το ποσό αυτή τη στιγμή, γιατί σας μιλάω από μνήμης, δεν το θυμάμαι, επέβαλαν και αντίστοιχο πρόστιμο 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε άλλο κρατικό ίδρυμα ακριβώς για τη μόρφωση των νησιωτικών αυτών. Αυτή τη στιγμή. Πολλά είναι τα σύμφωνα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που έχω Euribor κειμενόμενο, τι με ενδιαφέρει αυτό που βάλε με πάνω αυτές τις τράπεζες. Εμένα το επιτόκιο μου πέφτει. Το επιτόκιο σας, καταρχάς δεν το γνωρίζετε αν πέφτει, γιατί πρέπει να πάρετε με μία σας αίτηση στην τράπεζα, θα πάρετε την ιστορική διακύμανση του συμβατικού σας επιτόκιου. Το ότι πέφτει το Euribor στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι πέφτει το δικό σας επιτόκιο. Σας ανεβαίνει. Όχι, όχι, μην είστε. Για παράδειγμα, να σας δώσω καταλάβετε σε αυτήν νομίζω την αγωγή αυτή σας έχω φέρει. Όχι. Έχω μία αγωγή κατά τράπεζας ελληνικής που ενώ το Euribor λέει μέσα ότι είναι κειμενόμενο Euribor. Ενώ το Euribor πέφτει αυτή τη στιγμή το Euribor είναι περίπου στο 0,8%. Το επιτόκιο έχει πάρει την ανιούσα και έχει φτάσει στο 6,5% της σύμβασης. Και ξεκίνησε από δυο μέσα. Το Euribor που πληρώνατε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα προϊόν μόχλευσης και απάτησης. Εντάξει, ο καθορισμός είναι άλλο θέμα που πλέπετε, αλλά ελάχιστο όσο η σύμβαση και την πορεία του δανείου στο δικό μου πλάι στο δάνειο η Εθνική Τράπεζα του κυρία απόλυτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Αλλά όταν λέμε για επιτόκιο, αναφερόμαστε μόνο στο ονομαστικό επιτόκιο. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το λεγόμενο ΣΕΠΕ, δηλαδή συνολική επιτοκιακή ετήσια επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ΣΕΠΕ. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Διαμορφώνεται από άλλους παράγοντες και δεν είναι το επιτοκιό σας. Το δάνειό σας επί της ουσίας χρεώνεται με το ΣΕΠΕ και όχι με το επιτόκιο. Εγώ παίρνω ένα ελληνικό. Το θέμα είναι. Το ναι, να σας εξηγήσω απλά. Για παράδειγμα, όταν συμφωνήσατε ένα επιτόκιο, είπατε ότι θα έπαιρνε επιτόκιο της τάξης παράδειγμα του 3%. Και μετά η τράπεζα έτσι και σας έβαλε και μία εισφορά του νούμερου 1585. Η εισφορά αυτή λοιπόν, την οποία πληρώνετε εσείς, είναι φόρος. Και είναι φόρος που επιβλήθηκε στην τράπεζα, όχι σε εσάς. Έστω ότι εσείς είναι δεκτό ότι μπορεί η τράπεζα να μετακυλήσει το φόρο της σε εσάς. Ακόμα και αν το δεκτό. Μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική η τράπεζα δικαιούται να εισπράττει τόκο επί του φόρου. Δηλαδή κέρδος επί χρημάτων που εισπράττει για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Δεν νομιμοποιείται από πουθενά. Εσείς που έκανα εγώ είναι απλώς. Αυτά είναι παραδείγματα, ακυρωτήτων είναι. Ότι τουλάχιστον το κομμάτι σύμβαση, συνόρος, διαφορά, δηλαδή, το εκτελήσει. Θα σας πω έναν ωραίο όρο περικειμενόμενο. Σύμβερα το χώρο αυτό που έχει μετακυλήσει. Ξεκινάει να βρει. Εγώ πληρώνω ένα 87 αυτή τη στιγμή για δάνειο μαζί με το χώρο. Ναι. Ένα 87. Έχετε επιτόκιο. Η σύμβαση είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 1%. Αυτό κυρίω. Είναι. Δεν μου βλέπετε το επιτόκιο τσεκ. Και μίλησα και το Euribor που έχω το άλλο. Το. Ευχαριστώ. Ακούστε να δείτε οι μελλοντικέ εμά πώ θα είναι. Θα σα πει, βασικό επιτόκιο έχει 0,75 ή 0,50 ανάλογα πόσο θα έχετε διακυμανθεί. Συν 1% εκ περιθώριο, συν η εισφορά του νόμου 1825, συν το 50% της διακύμανσης του δίκτυα ύπαρξης. Το ξέρετε το δίκτυα ύπαρξης. Κρίμα. Θα το μάθετε. Ήδη γίνονται οι πρώτες τελείς συμβάσεις. Αυτά είναι τα περίφημα, οι περίφημοι λόγια οριστείας που ακυρώνονται τα κειμενόμενα επιτόκια. Δηλαδή δεν μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει ποιος είναι ο δείκτης iTracks και πού θα τον παρακολουθήσει. Μόνο τον Bloomberg. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα το iTracks πρόπερση, ειδικά η Eurobank έκανε ολόκληρη εκστρατεία να καλέσει τους δανειολήπτες όλους να υπογράψουν iTracks. Γιατί πέφτουν τα επιτόκια και έχανε. Και έπρεπε, επειδή ανέβαιναν τα spreads, έπρεπε να καλύψει τη διαφορά. Όσοι πήγαν και υπογράψαν ΕΑΕ, την πατήσαν. Τι να υπογράψουν. Να υπογράψουν αυτόν τον όρο με τον οποίο διαμορφωνόταν ένα επιπλέον επιτόκιο
το οποίο απέρε από τα σπρέτς του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, εδώ θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, άλλο, κάποιο άλλο, ναι, ο Γιάννης. Θέλω να πω το εξής, από την στιγμή που ξεκινήσαμε, το θέμα του υπηρεσία. Υπηρεσία όλων γνωστών δεν μόνο δεν πληροφορεί μόνο τις τράπεζες, αλλά γίνεται και διαβολική πληροφόρηση, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή δεν είναι. Αν σέβεται αυτή την αίτηση για να μην παρακολουθήσει. Ωραία. Σέβεται και δεν είναι. Άμεσα. Θα πάρετε και έγγραφη απάντηση με την οποία θα σας ενημερώνει ότι εμείς λάβαμε την αίτησή σας και από τώρα σταματάμε να μεταδίδουμε τα στιγμή. Και αν έχεις υπογράψει τράπεζες, επιτρέπει να. Δεν έχει καμία σπάση. Το διαχειρίζεστε εσείς όπως θέλετε. Το αγγελόνισμα να ζητήσετε. Μια δεύτερη ερώτηση που θα κάνω είναι το εξής. Τι κινδύνους έχουν αυτή τη στιγμή από τις τράπεζες οι κάτοικοι καταθέσεων της τράπεζας. Έχει καταθέσει ένα και άλλο καταθέσει. Σας είπα, η κατάθεση από τη φύση της οικονομική πράξη είναι μια ανώμαλη παρακαταθήκη. Όταν εγώ καταθέτω τα χρήματά μου στην τράπεζα και για τον λόγο αυτό θα με συγχωρέσει ο παρακαθήμενός μου, αλλά θα τον θεωρήσουμε τράπεζα για να σας το εξηγήσω, είναι σαν να πακάω εδώ τα χρήματα μπροστά μου και τα δίνω στην τράπεζα και τα χάσω. Εγώ παίρνω μόνο ένα αποδεικτικό έγγραφο το οποίο λέει ότι έχω καταθέσει αυτά τα λεφτά. Και εγώ δίνω μια υπόσχεση ότι θα σου τα δώσω όταν τα ζητήσει. Ακριβώς. Επί της ουσίας αυτό είναι. Ότι αν λοιπόν εγώ πάω στην τράπεζα και η τράπεζα δεν έχει εκείνη την ημέρα τη ρευστότητα που απαιτείται, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει κάποτε την ιστορία της Αργεντινής, του περίφημου Κοραλίνου, που μπήκε ένας περιορισμός και λέει ότι δεν θα δίνουν οι τράπεζες περισσότερα από 200 πέσος στην εβδομάδα. Αυτό λέγεται Κοραλίνου, ονομάστηκε στην λατινική γλώσσα Κοραλίνου. Αντίστοιχα δηλαδή. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πούμε και για τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή να σας πει, ναι, έχετε μια κατάθεση της τάξης των 100.000 ευρώ στην τράπεζα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε περισσότερα από 200 ευρώ την εβδομάδα. Δεν θα αρνηθεί το ύψος καταθέσεως, αλλά δεν θα το αναλάβετε ποτέ. Σας ευχαριστώ. Όχι μόνο από τους πανεπιστημιακούς, και απέναντι από μόνο η δικαστική οδός. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αν απευθυνθείτε, όπως ο νόμος για την υπερπερμένη οικογένεια, όταν βγήκε το 2010, οι τράπεζες γελούσαν και έλεγαν σιγά που θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Σιγά που θα λειτουργήσει, μα δεν γίνεται και κάτι τέτοια. Και τώρα πλέον έχουν παραδώσει τα όπλα. Δηλαδή, συζητάμε προσωρινές διαταγές στα ημερομηνία της χώρας και δεν εμφανίζονται καν. Το γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα δοθεί και προσωρινή διαταγή, θα πέσει και ένα πούλιο μαθημάτων και τι θα κάνουν. Αφού μεταβλήθηκαν οι οικονομικές συνθήκες. Πόσα χρόνια κρατάει η περισυνητική σημεία πρόταση. Είναι κρεμωτική αρχή. Μια γοήση, μια τράπεζα. Κάτσε, αυτό εξαρτάται από το δικαστήριο στο οποίο θα απευθυνθεί. Στην Αθήνα νομίζω άμα καταθέσουμε στο Μοντεβελές πρέπει να μιλάς στον 18. Το σκαλίξι. Στο Κοροπή προχθές. Στο Κοροπή έδωσε 25 Φεβρουαρίου του 18. Και ο συνάδελφος μας μείνει κάγκελο και του λέει η Ειρηνοδίκης μπορείτε να πάτε στο Περιστέρι, δίνουν το 19. Εμένα στην Κόρα θα μου δίνουν το 19. Πλέον είναι Νοέμβρης του 16. Για να καταλάβετε. Ναι, βέβαια, τους δεν μπορεί να κυρία. Εγώ έχω να ρωτήσω, και ο μπορεί να μας να το μόνο που μπορεί να σας βοηθήσει. Το μόνο που μπορεί να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλοι μας να απαλλαγούμε από τους 300 της Βουλής είναι να μην τους ξαναβγάζει. Αυτό προβλέπει οι εκλογές και οι ιστορίες για δίκους. Υπάρχει γενική πολιτική απεργία. Αν μπούμε σε μια λίγο πιο. Σπράβες έκανα μια. Ναι, σε μια πιο πολιτική κουβέντα. Έκανα μια κουβέντα με έναν συνάδελφό μου και μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έχουν μεν αυτό που λες εσύ ότι κάποιοι θα βγουν πάρα πολύ πλούσιοι. Αλλά έχουν και άλλο ένα περιεχόμενο.
ότι αυτή η πολιτική τάξη την τελειώνει η Ευρωπαϊκή. Αυτή την πολιτική τάξη του 1974 και μετά μέχρι σήμερα, την μεταπολίτευση τη λεγόμενη που δημιούργησε τα τέρατα, τους πάντανους, τους Τσοχατζόπουλους και τους, όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, την τελειώνει. Δηλαδή τους βλέπουμε πλέον ότι σας το κάνουν και επίτηδες, μου λέει. Το μόνο που θέλουμε είναι να εκθέσουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς τόσο πολύ στα μάτια του ελληνικού λαού, ώστε να απαξιώσουν τα κόμματα αυτά τα οποία κυβερνούσαν παραδοσιακά και να περάσουμε σε μια άλλη, σε μια νέα πολιτική κατάσταση στη χώρα. Στη χώρα ή παγκόσμια. Στη χώρα. Παγκόσμια ούτως ή άλλως μεσοδεύεται. Στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακά τον δικοματισμό, έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ του 90% και πλέον. Αλλά πλέον, αν παρατηρήσετε, δεν υπάρχει δικοματισμός, υπάρχει κατακαιρματισμός στον πολιτικό σύστημα. Τουλάχιστον, αν αυτό ισχύει για την εξωτερικά, φαίνεται να ισχύει αυτό που μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Έχουν καταφέρει να διαλύσουν την καθιστική τάξη έτσι όπως την γνωρίζαμε την δεκαετία του 90 και του 2000. Δηλαδή, είχαμε μια πάγια εναλλαγή στην εξουσία, μια Πασόκ, μια Νέα Δημοκρατία. Μία Πασό, μία Νέα Δημοκρατία, σαν τραμπάλα, σαν παιδική χαράκια. Ξαφνικά δεν υπάρχει αυτός ο αέρας, ο τραμπαλισμός που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, έχει φαίνεται να σταματάει. Τώρα πώς θα σταματήσει και με ποιο τρόπο δεν το γνωρίζω. Ο πολιτικός μελλοντολόγος δεν είναι. Πάντως οι Γερμανοί μάλλον το κάναν αυτό και στην κατοχή. Όταν φεύγανε, σκοτώναν τους συνεργάτες τους. Ναι, ναι. Ξεκολούσαν. Έτσι λοιπόν και τώρα. Φεύγοντας να σου τέλεσαι. Εγώ πάλι μια περίπτωση δεν είναι αφορά. Δεν ήξερα να τα απαντήσω. Έχει πάρει ένα δάνειο, είναι δημόσιο υπάλληλο, είναι τρία δάνεια μαζί, τα αναλογικά όμω, 30.000 ευρώ. Με πάγια εντολή, δηλαδή να του παίρνουν από το μισθό το ποσό που δίνει το. Αυτό ήταν 30.000 ευρώ λοιπόν στα 6 χρόνια από τότε, α πούμε, έχει αποπληρώσει στο σύνολο του δανείου από το κεφάλαιο τα 27.000 ευρώ. Με τις μειώσεις λοιπόν μισθών που του κάναμε τώρα δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί όπως είπατε πριν μπορεί με 100 ευρώ να ζήσει την οικογένειά του γιατί τα παίρνει και δεν θα βρει τόσο τα λεφτά. Αυτός εγώ του είπα ότι μπορεί να σπάσει την πάγια εντολή μπορεί να το κάνει αυτό. Ανακαλέσει. Μπορεί να ανακαλέσει την τράπεζα. Μπορεί, δηλαδή το αρνείται λέει η τράπεζα. Η τράπεζα θα το αρνηθεί. Η τράπεζα θα συνεχίσει. Κοιτάξτε, μιλάμε για τι κατάσταση μιλάμε για να εξηγούμε και στους πολίτες. Μιλάμε για δάνειο δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο αποτελεί προεκεκριμένο καταναλωτικό δάνειο που χορηγεί το ταχυνομικό ταμιευτήριο. Το ταχυνομικό ταμιευτήριο, λοιπόν, επαντηματοποιήστε. Λοιπόν, το ταχυνομικό ταμιευτήριο χορηγεί προεκεκριμένα δάνεια και μετά βάζει χέρι στο μισθό του εργαζομένου. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να βάλει χέρι στο μισθό. Η μία είναι ότι υπάρχει η εντολή μου να συνδέσω το δάνειο με το λογαριασμό της μισθοδοσίας μου, την οποία μπορώ να ανακαλέσω οποιαδήποτε στιγμή, αλλά συνήθως η τράπεζα το αρνείται. Και υπάρχει και το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι ότι αυτά τα προεκκεκριμένα δάνεια, εάν μπει σε μία λογική να ζητήσει από ένα δικαστήριο να πάψει η αυτόματη παρακράτηση των χρημάτων αυτών, θα το κερδίσει. Δηλαδή, πρώτον είναι ότι συνέδεσε το λογαριασμό της μισθοδοσίας του με το δάνειο αυτό. Πράγμα το οποίο είναι λάθος. Αν θέλει την άποψή μου, αν δεν γίνει δεκτή από την τράπεζα η αίτηση για ανάκληση της εντολής, ας αλλάξει λογαριασμό μισθοδοσίας. Ας πάει σε μια άλλη τράπεζα. Μπαίνει στην εμπορική. Και από την εμπορική θα παίρνει το δάνειο. Ωραία. Αλλά πρέπει να σου την εντολή. Να ανακαλέσει την εντολή του και να αποσυνδέσει το λογαριασμό της εμπορικής. Να τον αποσυνδέσει από το ταχυνομικό ταμιευτήριο. Δεν είναι δυνατόν να τον πανερώνει, να πανερώνει το ταχυνομικό ταμιευτήριο ως νόμιμο δικαιούχο απέτησης. Δηλαδή σε δικαιούχο του λογαριασμού. Ναι. Αυτό πρέπει να το αποσυνδέσει. Ναι. Το ένα και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να απευθυνθεί σε ένα δικαστήριο. Ναι. Για να καταλάβετε, έχω έναν πελάτη του οποίου έγινε προσωρινή αλλαγή και δικάζομαι σήμερα στην κόρη. Ο οποίος έχει δάνειο από το παρακαταθό και δανείο. Ο άνθρωπος όταν συνήψε το δάνειο ήταν μισθό 2.100 ευρώ. Είναι προϊστάμενος διευθύντης. Έπαιρνε 2.100 ευρώ. Έτσι λοιπόν λέει ότι μπορώ να πληρώνω μία μηνιαία δόση 700 ευρώ το μήνα στο ταμείο παρακαταστού για δανείο. Ο μισθός του έκτοτε όμως από τα 2.100 έχει πέσει τώρα στα 950. 950 ευρώ και πληρώνει 750 ευρώ δόση. Δηλαδή παίρνει στο χέρι 200 ευρώ. Αλλά έλα που γίνανε και κάτι αναδρομικές κρατήσεις και τον προηγούμενο μήνα του, όχι μόνο δεν πήρε τίποτα, του στείλανε ένα χρεωστικό και του λέει μήνα μας δώστε και 5 ευρώ. Δηλαδή δεν του κρατήσαμε με το μισθό, του στείλανε να βάλει και 5 ευρώ από τσέπη. Έμεινε για ένα μήνα πλήρωση και πρέπει να πληρώσει 5 ευρώ από τσέπη. Έχουμε μεταβολή των οικονομικών συνθήκων και αντίστοιχα πρέπει να μεταβληθούν και τα δάνεια.
Δεν είναι δυνατόν την ώρα που μεταβάλλεται η οικονομική συνθήκη όλη τη χώρα εσύ να εξακολουθεί να οφείλει και γκρεμίζει την οικονομία, εσύ να εξακολουθεί να οφείλει άλλο. Γιατί στο κάτω κάτω η οπτική ήταν υπερτιμημένη. Αυτό όμω είχα πω ότι δεν πρέπει να γίνει απαιτητό το δάνειο που θα λέγαμε να σταματήσει να πληρώνει, να γίνει απαιτητό και να πάει στο δικαστήριο. Μπορεί να το κάνει και έτσι. Που αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει ότι δεν είναι καλό πληρωτή. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Ναι, γιατί. Χωρί να περιμένει να γίνει απαιτητό το δάνειο. Για να μιλήσω ότι είναι καλοπληρωτή, εννοεί να υπαρκεί στη διαδικασία στον ένα θέλει. Να φαίνεται ότι έχει λήξει πρόθεσμο. Γιατί ο μόνο λόγο που έχει λήξει πρόθεσμο είναι ο μόνο κατσέλι. Αν δεν έχει λήξει πρόθεσμο, δεν μπορεί να κάνει σε αγωγή. Ναι, δεν, είναι λάθο. Αυτό μπορεί να κάνει εφόσον πιθανολογεί, εφόσον μπορέσει να στοιχειοθετήσει σε ένα δικόγραφο ότι αφενό τα χρήματα που του απομένουν δεν επαρκούν για την επιβίωσή του και αφετέρου ότι υπάρχει εν γέννη σε γενικότερο πλαίσιο υπερχρέωση. Γιατί δεν είναι δυνατόν με 30.000 ευρώ δάνεια, αλλά παραδείγματι 1,5 εκατομμύριο ευρώ ακίνητη ουσία να μου πει υπερχρεωμένο. Δεν είναι υπερχρεωμένο. Απλά αντιμετωπίζω τα μία δυσκολία. Αλλά αν έχω μία κυρία κατοικία, όλοι και όλοι, 30.000 ευρώ δάνεια, παίρνω 21.000 ευρώ το χρόνο μισθό, τότε είναι προφανέ ότι δεν μπορώ να ζήσω. Τα παιδιά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η κατάσταση τη υγεία του, έχουμε ένα καλά μα προ το σύνολο. Αλλά όλα αυτά αποτελούν παράγοντε οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο στην κρίση του δικαστηρίου. Αυτή είναι η κυρία. Αυξάνονται οι τόκοι. Πώ? Αυξάνονται οι τόκοι. Όχι, οι τόκοι. Αυξάνονται οι τόκοι. Όχι, οι τόκοι δεν αυξάνονται παρά μόνο στι ενέργειε πιστώσει. Όποιο σα πει ότι με τη διαδικασία του μου κατσέλι αυξάνονται οι τόκοι των καταναλωτικών δανείων είναι ψεύτη. Το λέω δημόσιο. Μόνο οι ενέργειε πιστώσει συνεχίζουν την τοκοφορία του, δηλαδή ότι έχει προσημείωση υποδείξη. Όλα τα υπόλοιπα πάβουν στην τοκοφορία. Πώς ένας επαγγελματίας μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση και τα βάλει ή καταναλωτικά ή επαγγελματικά ή στεγαστικά να τα κάνει να μπει στο νόμο κατσέλι. Κοιτάξτε να δείτε, για να μπει στο νόμο κατσέλι λέγεται αυτή τη στιγμή ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει υπάρξει μια τροποποίηση του νόμου προκειμένου να συμπεριλάβει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα γίνει ποτέ. Προσωπική μου άποψη. Όλα αυτά είναι μια φημολογία για να τρομάξουν τον κόσμο. Να τρομάξουν, να του πούνε ότι τελειώνει ο νόμος, αλλάζει ο νόμος, δεν θα μπορέσεις, δεν θα προλάβεις και τα σχετικά. Αλλά ακόμα και να το κάνουν, θα γίνει σε τόσο μικρό βαθμό, δηλαδή θα αφορά όπως λένε απαιτήσεις μέχρι 25.000 ευρώ. Οπότε δεν θα εξυπηρετεί επί της ουσίας έναν έμπορο, ο οποίος μόνο ως κίνηση ημερήσια μπορεί να έχει αυτό το ποσό στην επιχείρησή του. Έστω όμως ότι έχουμε απέναντί μας έναν έμπορο, τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε με τον νόμο κατσέλι. Θα πρέπει να μην έχει περιέλθει σε πάυση πληρωμών ενώ όσο έχει την εμπορική ιδιότητα. Δηλαδή, όσο έχει το μαγαζί, να μην έχει πάυση πληρωμών. Προς τις τράπεζες. Πάυση πληρωμών γενικώς. Και στην εφορία. Να πληρώνει. Όχι, δεν με αφορά η εφορία. Με ενδιαφέρει να μην έχει σταματήσει τις πληρωμές προς τις τράπεζες και προς τους εργαζομένους. Αν δεν υπάρχει πάυση πληρωμών, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μεταβάσει την επιχείρησή του να έχουμε επιγενόμενη πάυση πληρωμών λόγω της επιγενόμενης ταμιακής καταβολής. Δηλαδή, αν μεταβάσει την επιχείρησή του για παράδειγμα γιατί βγαίνει στη σύνταξη. Ναι, παράδειγμα. Αν μεταβάσει την επιχείρησή του γιατί βγαίνει στη σύνταξη και για όσο χρόνο μετά θα περιμένει να του βγει η σύνταξη από το ταμείο του, θα έχει επιγενόμενη πάυση πληρωμών ενώ δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Επομένως, εκεί μπορεί να υπάρχει τη διαδικασία του κατσέλι. Απαιτεί τα απόλυτα στην περιοχή τη ιδιότητα. Κάτι άλλο. Και πόσα χρόνια, να είναι 3 χρόνια ή 5 χρόνια. Προσέξτε όμως. Συγγνώμη σας διακόπτω. Όταν μιλάμε για έμπορο, έχουμε τους εμπόρους κατά το τυπικό σύστημα και κατά το ουσιαστικό σύστημα. Κατά το τυπικό σύστημα έμπορος είναι και εγώ και ο Γιάννης. Κατά το ουσιαστικό σύστημα όμως έμποροι δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε ο Γιάννης. Δηλαδή έμπορος θεωρείται και αυτός ο οποίος δουλεύει με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, του ΤΕΠ. Αλλά για παράδειγμα, ο ταξιτζής που είναι στον ΟΑΕ δεν είναι έμπορος. Εφόσον δουλεύει μόνος του το ταξί του, είναι λεπτές οι διακρίσεις του νόμου στον ΤΕΠ. Μιλάμε για έμπορο με βιοτεχνική εργαστήριο. Αν έχει εργαζόμενος, ναι, είναι έμπορος. Αν δουλεύει μόνος του όμως, για παράδειγμα υποδίστρα, δεν είναι έμπορος. Γιατί είναι στον τομέα της μεταποίησης, δηλαδή στον τομέα της παροχής υπηρεσίας. Μια περίοδο στην μεταποίηση. Γι' αυτό σας το διευκρινίζω, γιατί το τι είναι έμπορος
Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και μετοποιήσει η εμπορία. Η εμπορία σας αφαιρεί, σας προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, σας αφαιρεί τη δυνατότητα επαγωγής του νούμερου 1.6.1. Με υποκαμία περίπτωση. Και κάτι άλλο. Πότε θεωρείτε δόλος αν κάποιος έχει πληρήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και είναι εγγυητής σε ένα δάνειο? Ο εγγυητής καταρχάς δεν υποχρεούνται να πληρώσει. Γιατί? Θα προτείνει την ένσταση της ζήσεως. Θα απευθυνθείτε στον δικηγόρο σας και θα σας πει να προτείνετε την ένσταση της ζήσεως σύμφωνα με την οποία λέτε ότι εγώ ως εγγυητής δεν πληρώνω, θα να πληρώσω πρώτα μιλιάδες. Ποιος σας πω ότι η εγγυητής οφείλει να πληρώνει πάντα? Η τράπεζα. Επειδή όχι να βάλει να υπογράψουν την παρέτηση από την παρέτηση από την ένσταση της διαιρέσεως είναι ψευδοπαρέτηση. Γιατί επίσης έχει νομολογηθεί ότι ο όρος αυτός είναι άγγελος ως κατακριστικός. Δηλαδή μπορώ να κάνω παρέτηση από εγγύητρια? Όχι, δεν χρειάζεται να κάνω. Α, να καταγγείλετε την εγγυητική σας σύμβαση. Μπορείτε σε περίπτωση που επικαλέσετε λόγο. Είναι ενέγγυο το δάνειο, υπάρχει προσημείωση υποθήκης. Ναι. Αφού υπάρχει προσημείωση υποθήκης, η προσωπική εγγύηση σε τι συνδράμει, τι προσφέρει δουλειά. Θα καταγγείλετε εξωδίκως την εγγύησή σας εν ώψη της κατακριστικότητας της παροχής της, διότι ούτως ή άλλως το δάνειο ασφαλίστηκε από την ευράγμανη ασφάλεια της προσημείωσης. Mm. Η τράπεζα θα σας απαντήσει ότι δεν το αποδέχεται, αλλά εκ των υστέρων θα σταματήσει να σας ενοχλεί. Θα το απαντήσει γιατί έτσι πρέπει. Όχι γιατί δεν το ξέρει. Οπότε δεν θεωρείτε δόλος, δηλαδή αν εγώ πούλησα τα περιουσιακά μου στοιχεία και δεν μπορεί η τράπεζα που... Δεν είστε πρωτοφυλέτης. Αυτός που δανείστηκε, αυτός είναι ο πρωτοφυλέτης. Ο εγγυητής εγγυάται για αλλότριο χρέος, για ξένο χρέος και εγγυάται με την προσωπική του περιουσία μόνο στην περίπτωση που ο πρωτοφυλέτης, η επίσπευση μάλιστα λέει ο νόμος κατά του πρωτοφυλέτη, αποδιάκανε. Δηλαδή πρέπει να κάνει πληστηριασμό στα δικά μου περιουσιακά στοιχεία που είμαι δανειστής, να μου τα πουλήσει όλα, να μην ικανοποιηθεί η τράπεζα και εφόσον δεν ικανοποιηθεί, τότε να τράπει σε εσάς που είστε εγγύητρια. Αυτό είναι η ένσταση της. Αυτό εγγύητρια για το δόλο. Εάν εγώ δεν έχω περιουσιακά στοιχεία και ενώ όταν δεν γινόταν το δάνειο ήρθα και τα έχω πουλήσει τώρα, γιατί αυτό είναι ο λόγος. Αν έχει παρέλθει τριετία, δεν έχει. Από το τριετία, από το. Από τη μεταβίβαση. Από τη μεταβίβαση υπέρχεται με την εγγραφή του συμβολέου, με την καταχώρηση του συμβολέου στο υποδικό φυλάκιο. Ο εμπράγματος προβλέψης που είναι εγγυητής μπορεί να καλυφθεί και δεν είναι επαγγελματίας μπορεί να καλυφθεί το νόμο Κατσέλη. Ο εγγυητής. Αφού ο νόμος ορίζει ότι η εγγύηση είναι παρακολουθηματικού χαρακτήρα, λέει ότι είναι αρκούντος αυτόνομη σύμβαση, δηλαδή είναι σαν να υπογράφηκαν δύο σύμβασεις.